Η αμήχανη στιγμή που ο ένας 2-8 αντικαθιστάται από έναν 2-7. Νίκο Παπαδόπουλε, που είσαι, ρε φίλε. Ε, αυτό που έχουμε... Είναι αυτό που δεν περίμενα να γίνει ποτέ. Δεν έχεις να κάνεις το δύο μαζί, φίλε. Όχι, ποτέ όμως. Ποτέ, δεν έχεις αυτή την εμπειρία. Ε, αυτό, ναι, ήθελα να το ζήσω μια φορά. Ναι, εντάξει. Πιλωτικά. Πιλωτικά. Αυτή η σύμπραξη υπάρχει αυτή τη στιγμή, γιατί ο Γιάννης ξέχασε να μου πει ότι σήμερα θα είναι στην Άξο. Εντάξει, μου είπε δε σούπα πριν δύο εβδομάδες. Πριν δύο εβδομάδες, μεταξύ, εγώ μπορεί να ήμουν 3 κιλά πιο χοντρός. Ναι, γιατί κάνω την ψηλή διατροφή, κάνω μια τώρα. Δεν τρώω κότσι μετά τις 12 το βράδυ. Αυτό είναι το, η αλλαγή στη ζωή μου. Ναι. Και πίστευε ο Γιάννης ότι εγώ θα θυμάμαι με 532.000 πράγματα στο κεφάλι μου ότι μου το είπε αυτό κάποτε επί Πασόκ. Ότι είδα, Ματζουτζούκ, θα κάνεις κι εσύ. Ε, να το κάνουμε οι τρεις ομάδες της πόλης. Αυτό. Το 33-33-33. Ο ψηλός, τον φάγαμε στην Άξο. Ο ψηλός είχε κάνει μια συμφωνία με την Άξο. Την Πέμπτη παίζω εκεί, από τώρα πήγε. Από τώρα. Μετάδοση. Τι μετάδοση, θα παίξει. Αλλά μπορώ να του βάλω ένα τσιπάκι. Την Πέμπτη να του είναι. Ποδόσφαιρο. Ποδόσφαιρο. Άντε, έλα, κάτσε, φίλε. Έλα, κάτσε. Και Μαντζιούκι έχω. Άντε. Οι ζωντανές εκπομπές συμβαίνουν αυτά. Εν τω μεταξύ είμαστε. Αν περάσει κανένα Παύλο Πασχάλη, να σκάει την αράσκα. Από εδώ κάτω. Αδερφός. Την Πέμπτη, 4:30, Θύελλα Καμαρίου Ηρακλή στην Άξο. Θύελλα Καμαρίου. Έχω πάει στην Άξο. Έχω πάει σουρωμένος, γυρνάω στη σκηνή τότε που δεν είχα λεφτά αυτό. Ρογιανούλης θα είναι να μας κάνει περιγραφή. Εννοείται θα μας κάνει. Εννοείται. Θα πάει, Γιώργα. Τρεις νεκροί που θα τον ακούνε θα υπάρχουν, θα βαρεθούν να ζουν. Όχι, εντάξει, έχω βρει ήδη συνάδελφο. Σαν αυτόν που βρήκε ο Τζορμπαζόγλου μια φορά στην Κέρκυρα. Με τον Παλαιοκώστα. Με τον Παύλο Κώστα που τον έλεγε Παλαιοκώστα. Έλληνα. Παλαιοκώστα. Εγώ ήμουν στούντιο, ρε. 2005, 2004, 2006. Κέρκυρα, Άρης, έχουμε βάλει όλα τα λεφτά μας στην Κέρκυρα, να το ξέρεις. 1-0 τελικό. Ναι. Γιατί έχετε πάει με το αμάξι στην Κέρκυρα. Τι σου είναι, θα πάω το κινητό, περίπου. Ένα με χαβίτο και τέτοια. 6-7. Είναι κάπου 6-7, εκεί. Κάπου 6-7, εκεί. Με Παύλο Κώστα, 1-0, 3-50 ο Άσος. Ναι. Έχουμε ποντάρει ό,τι ποντάρεται, γιατί ο Καράμπελας είναι άρρωστος με ίωση. Ναι. Και τον έχουν σε ξεχωριστό αμάξι, έχει κολλήσει τη μισή ομάδα. Πάτε και με τα αμάξι. Λέμε μετά το 60 θα κλάσουν. Αυτή είναι η περίπτωση και αρχίζουμε και βάζουμε. Ωραία. Ναι. Εντάξει, καθαρά στοιχηματική προσέγγιση, μην το δει κανείς οπαδικά. Εντάξει. Και όντως πληρωθήκαμε με την ψυχή στο στόμα βέβαια. Μισό μηδέν και άγχος και δεν έχει cash out τότε. Το έβαλες, το έπαιξες. Αντίο ζωή άμα γίνει στραβή. Μάλιστα, ντροπή. Ρωτάς, ρε φίλε, κρίσιμα πράγματα σε μια γυναίκα και σου λέει. Δεν βλέπω εγώ. Ντροπή τους. Δεν βλέπω εγώ. Ναι. Λοιπόν, πρόσεξε. Για συνέχιση. Σου έχω ίντριγκα. Ίντριγκα σου έχω. Λοιπόν, Τετάρτη δεν παίζει ΠΑΟΚ Άρης. Στις 7 η ώρα. 7 παίζουμε. Αυτά θα τα θυμάσαι εσύ. Ναι. Την Πέμπτη παίζει ο Ηρακλής Κύπελλο. Τετάρτη, Πέμπτη. 4:30. 4:30 δεν έχω εκπομπή κοινό. Δεν με βοηθάτε. Άλλο το περιγράφουμε όλο ή όχι. 4:30 το απόγευμα. Δύσκολη ώρα. Μετά από πάω Άρης. Κάτσε ρε φίλε, με ποιον παίζει ο Ηρακλής, με την Άξο. Στην Πάρο και στην Άξο. Πρώτη αγωνιστική ομίλων, εσύ έλα Καμαρίου σου λέω. Ωραία, πρώτη αγωνιστική ομίλων. Ναι. Ε, πού να το μεταβάλει, δηλαδή θα βάλει τώρα τον άλλον από την Άξο που δεν έχει μεταδώσει τη ζωή του ούτε. Όχι, νιώθει καλό, δεν ξέρω. Τι καλό. Εγώ που έχω 5 σπορτ και εγώ που έχω 5-7 εκπομπή δίνω το OK. Εκεί πήγαινε. Θυσιάζομαι. Η ίντριγκα ερώτηση. Εγώ για τον Ηρακλή τη πόλη μα θυσιάζομαι στα αύριο. Εκεί πήγαινε η ίντριγκα ερώτηση. Ανάλογα βέβαια με το αποτέλεσμα τη Τετάρτη. Περίμενε. Ανάλογα με το αποτέλεσμα τη Τετάρτη. Γιατί με κοιτά. Ποιο αποτέλεσμα τη Τετάρτη. Ανάλογα με το αποτέλεσμα τη Τετάρτη, φίλε. Δεν κατάλαβα. Ωραία, άντε και κέρδισε. Άντε και έχασε. Άντε και ήρθε εκεί. Δεν τρέχει και τίποτα. Ναι, εντάξει, γιατί ένα παιχνίδι είναι χελαδίο. Ναι, για το σούσουρο τώρα λίγο να κάνουμε. Τι σούσουρο να κάνουμε για παιχνίδι ομίλου Κυπέλλου. Η όμιλη. Να σου πω κάτι, να είναι νοκάουτ, να κάνουμε ό,τι κουβέντα θέλεις. Ναι. Δηλαδή, άντε, και, ναι, εγώ δηλαδή πρόσεξέ με. Ναι. Έπαιξε Chelsea Pauk. Έτσι, έπαιξε. Χαμένος από χέρι. Εντάξει, άσε τι λένε τώρα τα μερικοί δικοί μας που νομίζουν ότι είναι η περηφάνεια, είναι η βλακία, είναι η περηφάνεια. Ναι. Εντάξει, ωραία. Δεν είναι. Περήφανοι είμαστε Pauk παιδιά, είναι η οικογένειά μας, το σπίτι μας, η γειτονιά μας, η κολλητή μας. Αυτό είναι ο Pauk, εννοείται. Έχουμε οι παραστάσεις μας, μεγαλώσαμε μέσα από αυτόν, έχουμε όλα τα κουσούρια του. Όλα. Δεν υπάρχει ένα κουσούρι που δεν έχουμε. Έχουμε όλα τα καλά του, αυτή η άγρια κινδύνου, η βλακεία και όλα τα καλά τα έχουμε και αυτά. Αλλά το να πιστεύω εγώ ότι θα κερδίσω την Τζέλσι, που παίζει με κανονική ομάδα,
είμαι αφελής ποδοσφαιρικά. Αφελής. Πάντα υπάρχει αυτή η μία πιθανότητα, Σταύρο. Η μία πιθανότητα. Άμα κάτσει αυτή η μία πιθανότητα, εμένα αν με ακούσει τη μετάδοση χθες, είμαι πολύ πιο ήρεμος από το ΠΑΟΚ Λεβαδιακός, από το ΠΑΟΚ Πλατανιάς. Είμαι πολύ πιο ήρεμος, αφού έχω πάει στο γήπεδο και ξέρω. Συνειδητοποιημένος. Ναι, ωραία. Ναι, ρε φίλε. Εντάξει. Ναι. Ναι. Κάπου ήθελα να ξεκινήσω και κάπου να πάω όμως. Μάσκι παίρνει, δεν θα πάω. Ωραία. Μετά έχω την ΑΕΚ. Έχει την ΑΕΚ τώρα, ναι. Με καίει ο κόλος μου, του μισώ πραγματικά. Είναι σαν την Τούλα την κομμότρια. Που πήγε η κολλητή της σε άλλη κομμότια. Στη Σούλα. Στη Σούλα. Ωραία. Και μου φάγε την πελάτησα δηλαδή. Μου φάγε μισή την, ναι, άλλη, την άλλη κομμότια Φιρούλα. Και την κολλητή της, η οποία είναι ο χειρότερος εχθρός πλέον που υπάρχει. Ναι. Ωραία. Κάτι τέτοιο φαντάσου, επίπεδο μίσους. Ναι. Η Τούλα και η Σούλα δεν μιλάνε, λένε μεταξύ τους. Γενικά χαμογελάνοντα συναντιούνται, αλλά αυτά δύο λεπτά μετά μαχαιριά στην πλάτη. Εντάξει. Αλλά το πρόβλημα είναι με την κολλητή της. Την Κούλα. Ναι, όχι, με τη, η Τούλα, η Κούλα και η Σούλα. Ναι. Εντάξει, ναι, με αυτήν τα. Με αυτήν τα. Ναι. Εντάξει. Και το πρόβλημά μας λοιπόν είναι το εξής τώρα. Εδώ έχει πραγματικό μίσος. Δηλαδή μου έκανε κακό. Πρέπει να το κερδίσω. Ωραία, την Κυριακή. Και αν κερδίσω, την άλλη Κυριακή πάω σε ένα παιχνίδι που αν το κερδίσω. Είναι ναι, η μέθοδος του αν. Ναι. Αυτή τη στιγμή μιλάμε. Ναι, ναι, ναι. Μέχρι και που τα παρατάνε. Και θα ασχοληθώ με ένα παιχνίδι κυπέλου ομίλου. Ούτε εμείς πολύ ασχολούμαστε. Αυτό σου λέω. Εσείς, όχι η ομάδα, γιατί είναι σοβαρός ο προπονητής. Δεν η ομάδα δεν ασχολείται. Ο περίγυρος μπορεί να προσανατολίσει μέρος της ομάδας και να πάει στα Γιάννενα αύριο. Φίλε, πολύ λίγοι είναι αυτοί που ασχολούνται. Εντάξει. Υπάρχει πλέον και. Γιατί είναι αυτό, που λένε, είναι αυτό που λένε όλοι. Βεβαίως. Λοιπόν, ναι. Είναι αυτό που λένε όλοι. Και μπάρκα, όχι, λοιπόν, υπάρχουν αυτοί. Α, με έκοψε μαζί, ξέρω τι φορά. Όχι, βασικά εσύ μου την έκοψε με αυτό που μου έδειξες. Λοιπόν, είναι. Ό,τι και να γίνει, παίζει τώρα με το Σούλι. Σουλάρα, λοιπόν, έτσι. Ναι. Λοιπόν, και με τον Αργοντέλη. Που είναι φίλοι μας εκεί πέρα. Λοιπόν, α, πάρει δύο παιχνίδια, περάσει. Ο Σούλις που είναι. Αίτος Σπαρτών. Ο οποίος παίζει την Καλυθέα, βέβαια, που δεν έχει καμία σχέση με τα Σπάρτα. Αλλά το ξεπερνάμε. Έμαθα από Αθηναίο φίλο μου ότι έχουν πολλά λεφτά. Ο Αθηναίος φίλος του Στέφα που είπε αλήθεια. Η αίτητη Σπάρτων, ρε. Ρε, τον Εθνικό έκαναν στην άκρη και ανέβηκαν στα Μπαράζ. Το θυμάμαι το παιχνίδι. Το θυμάμαι το παιχνίδι. Σε γίνει ότι έγινε. Το γίνει 2-1 στο 80, στο 78. Ναι. Τελικό 2-4. Στο Αιγίνιο γίνονται τέτοια πράγματα. Χατρικ Ρόβα. Πέρσι έχω τον αδερφό Κώστα Νικολαίδη προπονητή στον Αιγινιακό. Φέτος δεν είναι. Νομίζω φέτος δεν είναι. Σε κάποια φάση λοιπόν. Πόσο ήρθε αυτό. Κάνει Παναχαϊκή Αιγινιακός 0-1. Α, με την Παναχαϊκή. 0-1. Α, λέω ότι το παλτό είναι. Λέω φίλος τώρα. Φίλο, ξεφωνίζει του φίλου σου. Θα το γυρίσει η Παναχαϊκή. Αρχίζω φορτώνω. Περνάνε τα λεπτά. Φορτώνω. Φορτώνω κι άλλο. Φορτώνω κι άλλο. 0-1. Δεν αλλάζει. 60-70. Λοιπόν, τους πούστε στο 85 θα... Βάλε μπίπι. Τελικό αποτέλεσμα, Παναχαϊκή Κυριακός 0-1. Τελειώσαμε. Το είπαμε το πείμα. Σώθηκαν όμως, την καρδίτσα ρίξαν. Την πήγαν άδεια. Εσύ τι ρίξατε την καρδίτσα. Εμείς με το πέναλτι στο τέλος. Εκείνη τι τσακαλιά ήταν αυτή. Καλιές φιλιά, ιστορίες, το ένα, το άλλο. Τελειώνεται μεταξύ το... Και έμεινε η Σπάρτη. Το παιχνίδι και πάμε να βγούμε μέσα από το γήπεδο και είναι 2-3 φίλοι της Καρδίτσας και έχουν πάρει στο κατόπι το Βαζάκα. Περπατάει Βαζάκας, ρε παιδί μου, και είναι 2-3 μέτρα να αυτοί πίσω. Δεν το κυνηγάνε να τρέξουν να πάνε πάνω του, το βρίζουν. Τη μάνα του, το σπίτι του, τη γυναίκα του, τι παιδεραστή τον είπανε που μας έλυσε στην ομάδα. Υπάρχει παρασκήνιο τρελό τώρα. Από αυτό το παιχνίδι πρώτου γύρου και το παιχνίδι δεύτερου γύρου, αλλά δεν μπορούμε να το πούμε στον αέρα. Δεν γίνεται, δηλαδή είναι και κοντά το τμήμα, δεν είναι να τα λέμε αυτά. Του Λευκού Πύργου. Εντάξει, μας ξέρουν και 5 άτομα εκεί. Μπορεί να έχουμε καλό δωμάτιο. Εγώ κατάλαβα τι λέει για το πρώτο γύρο. Εντάξει. Τέλος πάντων, να μην τα αναλύσουμε ιδιαίτερα τώρα. Η Σπάρτη, η οποία θα γίνει αχαρναϊκός. Τι θα γίνει? Η Σπάρτη θα γίνει αχαρναϊκός. Δεύτερη διαγωνιστική. Γεια σας. Και θα ανέβει ο αχαρναϊκός, τι. Όχι. Όχι, στήλα αχαρναϊκού. Στήλα αχαρναϊκού. Που είχε αποσυρθεί πέρυσι. Που ο Γιαννακόπουλος θα έκανε τη διαφορά εκεί πέρα. Κάποτε. Που λέγανε. Ναι, κάποτε. Ναι, αυτό ήταν ο παπάς, δε, ότι πήρε την ομάδα της πατρίδας. 10 παίκτες προσφυγή κάνανε. Εντάξει. Λεφτά την ΕΡΤ φέτος δεν έχει τίποτα.
Εντάξει, έδωσε η ΕΡΤ για 10 ζωές. Δεν αγώνησε. Τα έβγαλε τα δικά μου, τα έβγαλε, ρε φίλε. Πού τα έβγαλε. 1 εκατομμύριο τηλεθέαση κάνω. Λένε αυτοί. Τι γελάζε, μάτιο. Και 10 εκατομμύρια να κάνει. 0,98 σε κάθε. Δεν θα δίνουμε. Τα έβγαλε τα λεφτά τη, φίλε, με τον Άρη. Πουλάει ο Άρη. Το βλέπουν όλοι. Κάθε εβδομάδα καρφωμένη στην ΕΡΤ. Επειδή μιλούσα εγώ με την Νόβα εκείνη την περίοδο που διαπραγματευόσασταν, μέχρι 1 εκατομμύριο έδινε. 1,3. Ένα και το μήνυμα. Ένα, εντάξει, 1,3. Ένα, βάζει το FPI, εσύ αλλάζει. Εντάξει, ωραία. Αυτό. Πού είσαι, Πάκο Ερέρα στην διακοπή του Νοεμβρίου. Θα τον έχετε στο Liverpool Brand. Μάλιστα. Εγώ δεν έχω. Τι έγινε με τον Πάκο. Τον Πάκο και στη Λίβερπουλ. Φίλε, ήμουνα σε γήπεδο με τον Πάκο Ερέρα πανηγυρίζοντας εγώ και αυτός. Σε ποιο παιχνίδι. Έτσι. Liverpool Milan. Το 3-3. Πρόσφατα. Σε κανένα άλλο. Πρόσφατα ήρθε διεθνής ποδοσφαιριστής να συναντήσει τον Πάκο Ερέρα. Πρόσφατα. Ήρθε πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής. Ναι. Πώς το λένε. Έλλην. Έλλην. Ναι. Στους ήρωες του 2004. Ναι. Σε εκείνη τη σούφρο ομάδα. Ναι. Ναι. Με, το, ναι. Με τη βοήθεια του Τζίμι Τζάμπ. Καλά, κατέκτησε. Και ο Ερέρα με το. Ποιος, δώσε μας. Και ο Ερέρα με το Τζίμι Τζάμπ. Τραωρέ πήρε. Σε δώσε ψωμάκι, Νίκο. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Τον οποίο τον είχε στη Θέλτα, νομίζω. Ναι, είναι σωστά. Ναι. Σωστά. Ένα πολύ ωραίο θέμα να κάνεις το ραδιόφωνο. Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Ωραίο, ωραίο. Με τον Τζιμάκο Τραωρέ το πήρε και τον Μπίσκαν. Ποιο ωραίο. Ο Μπενίτεθ. Ο Ερέρα, ρε. Ο Πάκο με τον Μπενίτεθ. Τι παίχτε. Το Σμίτσελ είχε που δεν έκανε άλλο παιχνίδι στη ζωή του. Το Τζιμί Τραωρέ είχε μπάκρε. Το Μίλαν Μπάρος που πάλι δεν. Το Σισέ στον Μπάγκο. Είχε εκείνο το Στίβεν, το παιδί. Τσάμπι Αλόνσο. Το Στίβεν. Ρίσε είχε. Ρίσε είχε. Φίναν είχε. Το Τσάμπι Αλόνσο που τον βρίζανε εκεί στη Λίβερπουλ παλιά και δεν έκανε. Φίναν. Τον Ιρλανδό. Κιουέλ. Χάρη Κιουέλ. Πεχτάρα Αυστραλός, αλλά μόνο στη Λίβερπουλ δεν έπαιξε. Στη Λίντς έκανε παπάδες. Στην τεράστια Λίντς που μας αγάπησε και την αγαπήσαμε. Ναι. Αλλά σοβαρός. Μένα μου αρέσει αυτός ο προπονητής τους. Σας είδα από τη φορά με τον Λιβαδιακό που ήταν τραγική βέβαια και δεν το είπε κανείς σας. 13 τελικές η Λιβαδιά. Να σου πω. Το διαβάζεις Παπαδόπουλο. Α, εντάξει, άμα τα έγραψες, το χρήσα να το διαβάζω που τα βλέπει όλα ωραία, ρε. Όχι, και αυτός είπε ότι δεν ήταν καλή ομάδα, το είπε. Δεν έγραψε τις 13 τελικές του Λιβαδιακού κανείς. Επειδή ξέρω την άποψη. Κάτσε, Αγκασταύρο, περίμενε. 13 τελικές συναισθία πόσες ήταν. Του Λιβαδιακού είχε φάσεις, δε. Του Μαρκόφσκι στο 18. Ρε φίλε, του Σουμπίνιο στην αρχή δεν είναι φάση που μπαίνει από τα δεξιά και την κάνει από το εξωτερικό. Πριν στο 0-0. Δεν έχουν άλλη μία. Ρε εντός εστίας. Εντός εστίας σου λέω. Άκου να δεις. Η τελική είναι καλή τελική όταν γίνεται με προϋποθέσεις γκολ. Αν θα βρει εστία ή όχι είναι άλλη κουβέντα. Ωραία, τι να πω εγώ δηλαδή. Ότι έχω χθες μια τελική συναισθία με τον πίσω σου που πήγε μπάλα στα χέρια του Κέπα. Ωραία. Του Σουμπίν και του Μάρκο Σιμώνη. Έχει το δοκάρι του άλλου κατά λάθος που πήγε να μπει. Τρεις πάκερ. Τρεις. Στο δεύτερο μήχρονο τον γυριστό του Μαρκόφσκι. Έλα, εκείνο δεν υπήρχε περίπτωση. Εκείνο του Pokémon το κοντό που δεν την έσπασε την μπάλα δύο φορές. Ο Ναγκή. Ο Ναγκή. Όχι ο Ναγκή, το άλλο το κοντό από την άλλη μεριά. Ο Σαββατοκό. Αυτό εδώ ο πολυσύλλαβο. Ας πω. Έχει 3-4 Αφρικανούς πολύ καλούς. Τέλος πάντων, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι για να μην αδικώ καμία ομάδα. Δεν μου φταίει η ομάδα, τα παιδιά, το αγωνιστικό τμήμα για το αν συχαίνω με την ύπαρξη του σωματείου. Είναι κάτι διαφορετικό. Εντάξει, δίπλα, η ομάδα του. Αυτό τουλάχιστον να σου πω κάτι, στα λέει στα μούτρα σου. Δεν το πάει από εδώ να το πάει από εκεί. Η αλήθεια είναι. Να λέμε τώρα. Εντάξει, άσχετο. Άλλο το κάνουμε δουλειά, άλλο άλλο το ποδοσφαιρικό κομμάτι. Ναι, ναι. Τα παιδιά δεν μου φταίνουν σε τίποτα. Εγώ είδα μια ομάδα που πάει να παίξει. Δηλαδή ο Άρης δεν πάει να κλωτσίσει, δεν πάει να κάνει. Προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο. Ναι, ναι, θέλω να παίξει. Εγώ αυτό μου αρέσει εμένα. Απλά τον πέτυχε στο χειρότερο φετινό παιχνίδι. Εντάξει, γιατί ήταν πολύ καλή. Ωραία, ήταν καλύτερο και ήταν χειρότερε και ομάδε που έπαιξε. Δηλαδή η Λαμία του Τενέ. Στο πρώτο παιχνίδι, για να τη δεις σε ένα παιχνίδι άλλο, αν δεν ήσουν άρεσε δηλαδή και έβλεπες το Λαμία Κέρκυρα. Η Λαμία του Τενέα, όπως την είπες, κάπου... γιατί σαν υλικό είναι καλό. Έχει ρε φίλε, με το Χάβο ήταν καλύτερη. Ναι, έχει Μπερτόλιο, έχει Μπαράλο. Ποιον πήρε προπονητή. Το Χάβο. Το Χάβο. Στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο ήταν μια χαρά. Αλλά σε εκείνη τη φάση που την πέτυχε ο Άρης, δηλαδή αν δεν τη δεις σε ένα άλλο παιχνίδι και δεν είσαι Άρης, δεις το Λαμία Κέρκυρα, λέμε τώρα. Στο 60 θα αναρωτηθείς μήπως είναι καλύτερα ένα Περζάκια, μήπως. Καταλάβες, δεν αντεχότανε. Ωραία, μετά καπάκι παίξανε με τη Λάρισα. Ωραία. Η Λάρισα, η φίλη, έφαγε 3 στην έδρα της από τον Παναθηναϊκό με τα μωρά. Τώρα, πραγματικά χάρη ο Λεβαδιακός, το υλικό του Λεβαδιακού σε σχέση με Λαμία και Λάρισα αποδείχθηκε ότι ήταν μια κλάση πάνω. Και τώρα τα Γιάννενα είναι ακόμα καλύτεροι. Όχι ότι είναι top ομάδα, όχι ότι δεν μπορεί να κερδίσει ο Άρης,
Αλλά σιγά σιγά θα μετρήσει και τις πραγματικές του δυνάμεις. Καλά, το Βαγιανό είναι ένα καλό τεστ τώρα, εντάξει, με τον Πας. Αυτό λέω. Δηλαδή, γιατί ο Πας και δεμένη ομάδα είναι, έχουν μια ομοιογένεια από τα πρώτα χρόνια. Έχουν προπονητή ίδιο. Ναι. Εντάξει, αλλά εσύ έχεις, ρε φίλε, και μια ποιότητα. Γιατί ο Άρης μέχρι στιγμής έχει μια αλφα συνοχή, αλλά έχει και την ποιότητα που τον οδηγεί κυρίως μέχρι στιγμής. Έχει μια ποιότητα μεσοεπιθετικά. Εγώ μίλησα με άνθρωπο, όσες ποντάρει πάρα πολύ στα αμυντικά τρεξίματα. Εγώ αμυντικά τρεξίματα δεν είδα. Τώρα μπορεί να γυρίσει να μου πει κάποιος ότι ρε Σταύρο, τους φορτώσαμε, ξέρω εγώ, μεσοβδόμαδα με προπονητικές μονάδες, ναι, γιατί έρχεται ένα δύσκολο κομμάτι αγώνων και περιμέναμε με το Λεβαδιακό να. Αυτό το είναι... έκανε την πρώτη εβδομάδα, ναι, της διακοπής. Τη δεύτερη το πήγε περισσότερο. Τους άνοιξε. Το πήγε, ναι, το πήγε ωραία. Δε, σου λέω τώρα, πολλά μπορεί να συμβαίνουν σε μια, ναι, ομάδα, ναι, ρε φίλε. Και εμείς, ξέρω εγώ, υπάρχουν στιγμές που δίνουμε ένα προπονητικό όγκο για να μπορέσει η ομάδα να ανταπεξέλθει σε βάθος χρόνου. Ναι. Μπορεί να ήταν μια εβδομάδα τέτοια, δεν ξέρω. Εντάξει. Και να μην μπορούσε ο Άρης να μαρκάρει. Αλλά βλέπεις και τη διάθεση. Δηλαδή, οι πλάγοι σου δεν μαρκάραν ποτέ. Ο Ματέο μαρκάρει. Γυρίζει ποτέ. Γυρίζει, γυρίζει εσύ 2 στις 10. Άκου που σου λέω τώρα. Τώρα. Είναι ο μοναδικός εξτρέμ που έχω δει τόσα χρόνια που έχει τέτοια συνέπεια στις επιστροφές για να βοηθάει τον Μπάκερ Σταύρο τώρα. Κάτσε. Αφού δεν τον είδα να μαρκάρει. Ούτε τον Γκάμα είδα να μαρκάρει. Ο Γκάμα δεν το έχει πάρα πολύ. Εντάξει. Τι να κάνουμε τώρα, αυτό σου λέω. Ο Γκάμα δεν το έχει πάρα πολύ. Είχε ένα Μενέντε εδώ πέρα. Ο Διόγο μέχρι να τραυματιστεί φαινόταν ότι είναι ο. Αυτό θα καταλάβει τώρα. Μια μίξη Ρομπέρτο Κάρλο και. Πρώτα απ' όλα ο Γκάμα στη μεγαλύτερη διάρκεια του μάτσε παίξει τον άξονα και ήταν λάθο το έργο αυτό που τον έβαλε εκεί πέρα. Εντάξει. Για μένα ήταν λάθο. Ποιον άλλον έχει να βάλει στον άξονα. Όχι, ρε φίλε, α κρατούσε τον Τιγκινί στον άξονα και α έβαζε τον Γκάμα στα άκρα. Μετά πα σε καθάριο 4-2 πα μετά. 4-3 είναι. Δεν είναι δεκάρι. Εντάξει, είναι second strike. Ναι, ναι. Ψευτοενιάρι είναι εκεί πέρα, αλλά και πάλι στην ουσία. Εκείνο το δίδυμό σου για μένα είναι το πιο ισορροπημένο. Δηλαδή τον Τιγκινί Γιουνέ μου το αλλάζει. Για μένα. Ούτε το αύριο θα τα αλλάξει. Να ξέρει και ότι η κίνηση δεν ήταν πολύ καλό. Λοιπόν, σας έχω έτοιμους. Τι έγινε. Τι είναι αυτό. Τι έγινε. Πάω κάικ. Τι. Θα γράψω. Τρεις δεν είμαστε... κάνω εγώ προγνωστικά. Τρεις είμαστε, αλλά λέμε σκοράκια. Ωραία, αυτός δεν θα πήγε τον Πάο, θα πω εγώ. 1-1. Ένα-ένα. Δηλαδή πιστεύει τώρα ο άπειρος. Ο άπειρος. Θα βάλει ένα γκολ ο Πάο. Ένα. Δεν σου λέω αν θα φάει. Θα πει και εσύ ένα-ένα. Σε όλα θα πούμε. Σκορ. Εγώ τι βλέπω. Όχι σημείο, σκορ. Σκορ, σκορ, α, 2-1. Λοιπόν. 2-1 κάπα. Σύζω κάπα. Ναι. Εγώ Κώστας. Ναι. 1-1 πι. Ωραία. Και 2-2 μη. Αυτό είναι πολύ αισιόδοξο. 2-2. Εσύ τι νομίζω ότι παίζουμε στην οδηγία. Στο μεταξύ έχουν φέρει Φιλανδό διαιτητή, ρε φίλε. Γι' αυτό ρε, επειδή. Παίζει αυτό τώρα το Ιντερ Τούρκου Τάμπερε United παίζει. Και ξαφνικά δεν θέλει να παίξει. Φιλανδός διαιτητής είχε αποβάλει τον Νεπαλέ στην Κρακοβία. Δεν έπρεπε να πάρει να το ρωτήσει. Στην Κρακοβία, εκείνο το παιχνίδι με την κόντρα που βάλατε τον κόλ στο τέλο. Που φάγατε τον κόλ. Του Πρίτα. Ποιο έβαλε εκείνο τον κόλ με την κόντρα. Εδώ φάγατε τον κόλ με την κόντρα στο τείχο. Που βρήκε στο. Με γουχού να παίζει. Ναι, στο νόμο του Πουρσανίδη και πήγε στη Σαράκη. Στην απέναντι γωνία, ναι. Ο Μπάρι που παίζει ακόμα στο Ρακλή. Φοβερά πράγματα. Εντάξει, δεν το φύλακα, δεν τρέχει κιόλα. Πα Γιάννενα Άρη, κάπα. 1-1 τελικό. 1-1 λέω. 0-1. Με δυσκολία, αλλά 0-1. 0-1 λέει ο Πι. Δεν γίνεται με φασγόλ, θα φασγόλ και να μου τελειάξει σε κάποια φάση. Θα φας αυτό, δεν θα φας. Αν πω ίδιο σκορ, πειράζει. Όχι, βέβαια. 1-1 λέω κι εγώ. Αστέρας Απόλλων. 3-0. 3-0. Το σημείο της αγωνιστικής είναι, ρε. Λέγε, ρε, Πι. 2-1. Το σημείο της αγωνιστικής είναι, άστο. Θα βάλει γκολ Απόλλων. Πιστεύω. Σκαμπάλα παίζει. Εγώ αυτά θα. Να μην εκφραστώ τώρα, ε. Τι. Για τον Αστέρα. Έλα μωρέ τώρα, σταμάτα. Και εμείς δεν έχουμε καμία συμπάθεια. 0-5. Τι 0-5. Κάτσε ρε Γιώργο. Παντελίδης ρε φίλε. Δηλαδή με αυτή λογική μου να έλεγα πάω κάκ 0-7. Ναι. Άλλωστε με την ΑΕΚ είναι τώρα ο Νίκος. Και εκεί η παρέα όλη. Όχι. Λόγω χρώματος. Και έχουν τον Διαμαντόπουλο και λέει ότι δεν είμαι με την ΑΕΚ και με κυνηγάν και τέτοια. Έτσι λες εσύ. Έτσι λέω εγώ. Έτσι λες εσύ. 2-0 θα πω εγώ. Ναι. 2-0. Ατρόμητος Λάρισα. Ένα ξεκούραστο 2-1. 2-1 λέει ο Κώστας. 2-0. Ο Πέτρος. Να παίρνει ο Πέτρος. Και εγώ είμαι ο Μανώλης. Ατρόμητος Λάρισα. Θα βάλουν γκολ αυτοί λες. Θα βάλουν, ε. 2-1 είπα εγώ. Εγώ είπα θα μπει ένα κουτουρού γκολ από τη Λάρισα. Στο 2-0 θα γίνει 2-1. Με τον Κενάν Μπαλκάν έχει αναβανδιστεί πολύ η επίθεση τη Λάρισα πραγματικά. Ο αδερφός Κενάν Μπαλκάν, τώρα που έφυγε από τον Άρη μπορούμε να το πούμε επιτέλους. Φωτιές τα βγάζει. 1-0 λέω. 1-0. Με ευθύνη κουλούρι πάλι. Φτωχό. Με τον πρώτο σκόρ τη Super League πάλι παίκτη του Πάου πέσει σε άλλου. Ναι, γιατί... Ξάνθη Όφη. Ξάνθη Όφη, τσιμέντο άσο. 2-0 το βλέπω. 2-0. 0-0. Πρέπει να κερδίσει Ξάνθη. 0-0. Δεν έχει διαβάσει την κατηγορία ακόμα, έχει πρόβλημα.
0-0. Ναι. Εγώ δεν την έχω διαβάσει όντως καθόλου. Πολύ λίγο έχω δει. 1-1 εγώ θα πάρω. Ναι. Πρώτα απ' όλα σε ενημερώνω ότι ο Όφη θα ταξιδέψει με πτήση από το Ηράκλειο στη Θεσσαλονίκη. Νίκο Παπαδόπουλο, στηρίζουμε. Ναι, και θα ταξιδέψει και άλλα 250 χιλιόμετρα και έχει και 4-5 Pokémon που δεν μπορούν να πάρουν κεφαλιά. Ούτε θα γυρίσει αυτό που έλειπε με εσά. Να σου πω κάτι, η Ξάν δεν βάζει γκολ στα αυρί. Την είδα τώρα με τον Άρη. Θα γυρίσει ο. Ο καλό ο ξένο, ρε. Στο φίλο λένε. Που δεν έπαιζε με εσά. Ο Μαγέγο. Ο Μαγέχο. Θα γυρίσει αυτό. Λογικά θα παίξει, δεν είχε κάτι. Ναι. Ένα-ένα. Πάω. Λεβ. 1-1. Ένα. Τεράστιο γκολ γκολ. Λάθο του Μπουκ. Δίνει 2-3 το γκολ γκολ. Οι Αφρικανοί πολύ καλοί. Καλά, Αφρικανοί και καλοί δεν υπάρχουν, αλλά τέλος πάντων ναι. Είναι, ήταν καλοί όσο είδα, ρε παιδί. Κάτσε λίγο τον Νίκο. Δεν γίνεται να μην βάλει κολλό ο Δόνης. Η προπονητάρα αυτή. 2-1 πριν. Η φάτσα θα είχε κάνει μεγάλη καριέρα. Το διώξαν. 2-1 λέω εγώ. Ναι. Πανετολικός Λαμία. Εδώ είναι σφιχτό. Θα το σφίξει ο Χάβος. Δεν είναι ντεμπούτο Χάβος. Στο... Ναι, όχι, αλλά πάει στο Αγρίνιο. Όπου έχει δοξαστεί. Στην τοπική γλώσσα. Τραγιανό έχει το Αγρίνιο. Έχει καλές σχέσεις, λες. Στην τοπική διάλεκτο. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Δεν έχετε κάνει ένα live που έχω κάνει μια φορά στο Αγρίνιο. Εγώ πάει δύο φορές στο Αγρίνιο. Κάνουμε live στο Facebook στην πλατεία και είμαι εγώ με το Στέργιο, που τον Μπατζόγλου πρέπει να είναι, ο Τσακαλέας πρέπει να είναι και εκεί που κάνω το live περνάει ένας Τσομπάνης. Πρόσεξε με. Τσομπάνης με γλίτσα. Ποιο γήπεδο, στην πλατεία την κεντρική είμαστε. Ρε. Δεν είμαστε σε κανένα βουνό, ούτε σε κανένα. Ναι, 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 δεν ξέρω. Και αρχίζει και μιλάει έξοχα. Έξοχα την τοπική διάλεκτο. Δεν καταλαβαίνουμε Χριστό. Ε, ποιο κοντοσούβλι, ρε. Εκεί όταν θα πηγαίνει. Μελλοντικά, άστο με. Θα πηγαίνει στο τζάκι και θα παραγγέλνει μόνο αρνεί και παϊδάκια. Τίπο, ούτε σαλάτα. Ναι. Ωραία, ούτε εμένα. Εκεί θα παραγγέλνει. Αρνεί και παϊδάκια. Εκεί θα παραγγέλνει. Αυτό που λέει, το είχαμε ζήσει και εμείς το 5-2 που μπαίνουμε μέσα στο Αγρίνιο. Ήμουν εγώ πότε ήρθε με τον το Πιπερίδη. Μορφή τεράστια. Και ψάχνουμε να δούμε πώς θα πάμε στο κήπεδο. Δεν έχουμε ξαναπάει τώρα το μεταξύ. Και λέω θα σταματήσουμε εδώ πέρα και σταματάμε και κατεβάζω εγώ παράθυρο του οδηγού. Λέω να σας ρωτήσω λίγο για το κήπεδο πώς πάμε. Και μου λέει λοιπόν! Λοιπόν, με ενθουσιασμό. Λοιπόν, θα πας ευθεία λέει στο δεύτερο φανάρι και θα πας δεξιά. Δεν μιλάνε όλοι έτσι. Έτσι μιλούσε. Αυτό που είπε την καγό έτσι μιλούσε. Άκου να δει. Γενικά είναι το πιο φιλόξενο γήπεδο που υπάρχει στο Super League. Είναι, αν εξαιρέσει κάτι τοπικού γαύρου οι οποίοι όταν παίζουν μαζί μα βγάζουν σάλια όταν μιλάνε. Δηλαδή είναι δύο-τρει του έχω σταμάτη. Μπελεβόνη είναι ακόμα εκεί. Έχουν δύο μάγκηδες μπελεβόνιδες. Ο Φαλακρός, ο μεγάλος. Είναι ο τεχνικός διευθυντής, ο Παύλα Αστυνομικός, ο παππούς. Και είναι ο Μάκης ο μπελεβόνιδες, ο δεξιός ο μπακ, ο παίκτης. Ναι, όχι το μεγάλο. Ο ένας είναι γενικός αρχηγός, ο άλλος είναι τεχνικός διευθυντής, δεξιχέρι του Κοστούλα. Ναι. Ναι. Έχουν ένα εκπληκτικό γραφείο τύπου το Χρήστο το Στούμπο, που μας βοηθάει πάντα. Έχουν ένα εκπληκτικό αθλητικό κέντρο, παιδιά. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι λεφτά έχει ρίξει το Αγρίνιο ο άλλος, ο Κοστούλας. Δηλαδή, μετά τον μεγάλο ομάδο. Αν είπε εκπληκτικό γραφείο τύπου, νόμιζα θα πει στην Έλενα. Ξέρω εγώ... Όχι, όχι γυναίκα. Όχι, όχι, δεν. Γυναίκα έχει Λαμία. Όχι, δεν τον τέτοιο να έχει. Ο Πάσης είχε μου... γυναίκα κάποτε. Την έχει ακόμα. Ποια ήταν η τέτοια. Την είδα χθες, δε. Αχ, κόλλησε. Την έχει ακόμα. Την Έλενα Αντωνίου. Δεν ξέρω πώς την λένε. Α, Γιώργο μου, σε φτάσατε εδώ γρήγορα. Και η Λάρισα. Λάρισα είναι απαγορευμένη ζώνη για μένα. Είναι από τα 7 γήπεδα που δεν μπορώ να πλησιάσω. Η Λάρισα είχε 2. Δεν ξέρει την ιστορία. Πρώτο παιχνίδι έλειψε η Ελλήνα. Λοιπόν, Πανετολικό Λαμία. Του μπερδέψανε εμένα από την Νόβα και βαρούσαν αυτόν τη Νόβα. Τον καημένο τον άνθρωπο. Και μετά από όλα την παίρνουν χαμπάρι ότι εγώ είμαι στο εστιατόριο. Δεν πα Λάρισα. Τι να πάω, ρε. Πανετολικό Λαμία. Αφού έγραψα το μυθικό μπλοκ όταν θα πήξει το τυρί. Έτσι λέγονταν ο τίτλος, το θυμάμαι σαν χθες. Κάθα να σας πω την ιστορία τώρα, να γελάσουμε λίγο. Τι ήταν τον άλλο μόνο. Άκου τώρα, ρε. Εγώ δεν έχω προκαλέσει, ρε, πριν το παιχνίδι, γιατί είμαι ξύπνιος σε τέτοια θέματα. Πριν το παιχνίδι, αφού θα πας, δεν προκαλείς. Εντάξει. Αυτοί όμως με τον Πάγκο έχουν ένα θέμα. Και λες και εγώ σκότωσα τον Πλιώνα, δεν το σκότωσα εγώ, παιδιά, και λυπάμαι. Πραγματικά, δηλαδή δεν θα ήθελα να συμβεί αυτό το σκηνικό. Εντάξει. Και με μένα είχαν με το Μήνο, βαρέθηκαν το Μήνο και μετά πιάσανε εμένα. Κακή συγκυρία η συνέχεια, αλλά ναι. Τέλος πάντων. Και δεν προκαλώ. Έλα όμως που εγώ το παίζω άνετος και κυκλοφορώ άνετα, πάω σε εστιατόρια, κάνω ράνο. Τελειώνει το παιχνίδι. Και δεν τελειώνει το παιχνίδι. Τους έχει καρφώσει και ο Κλάου στο τέλος. Και αυτοί με το διπλό πέφτουνε. 1-2. 1-2. Όπως κάνω. Εγώ βλέπω έναν όχλο να έρχεται πάνω μου. Πετάγεται ένας, ξεφεύγει ένας στο μεταξύ.
Και μου δίνει μία, την αποφεύγω, του δίνω εγώ μία, δεν την τρώγεμάτα, γίνεται ένα ασυρμά και βλέπω έναν όχλο να έρχεται, τέλος σφίξαμε. Και ανοίγω μια πόρτα, δεν ξέρω το έλευση Αρίνα ούτε εγώ ούτε αυτή. είναι πρώτο παιχνίδι, ρε. Ούτε αυτοί το ξέρουν, ρε. Είναι πρώτο παιχνίδι. Ωραία. Όπως γίνεται το σκηνικό, κατεβαίνω τα σκαλιά. Και λέω κάπου θα βγαίνει. Και με βγάζει στα αποδυτήρια που εκείνη την ώρα έχουν κατέβει οι παίκτες μας από το λεωφορείο και βαράνε άλλους. Πήγανε 30 άτομα, την παίζουν στην ομάδα. Η ομάδα όμως τότε είναι ο Ατήλας Προστασία. Καλά, εντάξει. Σφαλιάρα και κάσα. Ωραία. Και άγνοια κινδύνου. Και είναι μέσα στην ομάδα. Μπιζέρα, σφαλιάρα κάσα. Ήβιτς, σφαλιάρα κάσα. Γκασία, Κονσεϊσάο, Μουσλίμοβιτς, Χαλκιάς, Τσιρίλο. Δηλαδή είναι ένας και ένας. Δηλαδή δεν πας να την πέσει αυτήν την ομάδα, βρε ηλίθιε. Και τρώνε κάτι σούτια, παιδιά, να φεύγουν οι σφαλιάρες έτσι. Και λέω εδώ είμαστε, αλλάζω σε μια γωνία. Και κάθομαι και βλέπω. Δηλαδή αφού γλιτώσαμε το ξύλο και εκεί, ήταν ένα θαύμα. Και τι γίνεται. Εγώ μπορώ να κάνω καταγγελία να τιμωρηθεί η Λάρισα. Ναι. Αλλά δεν θέλω εγώ να κάνω καταγγελία να τιμωρηθεί η Λάρισα. Δεν είσαι τέτοιο άνθρωπο, θα βρει. Δεν είμαι τη καταγγελία. Ναι. Δηλαδή πολλά έχουν συμβεί, δεν έχω κάνει καταγγελία ποτέ. Ωραία. Σε κάποια φάση λοιπόν με καλούν από την εταιρεία για να πω την άποψή μου για αυτό που έγινε. Δεν είχε κάτι. Όχι, είμαι στο, με το τραπεζανίδι στο στούντιο και βγάζουν έναν από το Κίσαφο FM. Έναν με χωρίστρα από αυτού που κυνηγάω. Ναι. Αυτό που ξέρουμε ποιο είναι το καλό χέρι της μαμάς, ναι. Που ήταν η χωρίστρα από εδώ που ξεκινούσε, ρε φίλε, δηλαδή πραγματικά τέτοια φύτρα. Ναι. Ο οποίος γυρνάει και μου λέει, ενώ είμαστε στον αέρα της E3, ωραία, και άιντε τώρα, μη δω εγώ τι γράφουν στα ίντερνετ, λέει ο Κίσαφος FM, που γράφουν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, για κάθε καλουτίδα υπάρχει μια κροτίδα. Με πιάνει το πρώτο νευρικό εμένα. Αλλά δεν αντιδράω. Δεν αντιδράω. Δεν αντιδράω. Τι να πω. Και μη θυμηθώ ότι είχε απειλήσει ο Ζήσης Βρίζας τότε τους παίχτες της Λάρισας στο παιχνίδι της Τούμπας, γιατί τους είπε «Πούδρα θα περάσετε εδώ, μην αγχώνεστε». Ωπα, κάτσε λίγο, περίμενε, του λέω. Περίμενε, περίμενε, πούδρα, λέω. Πήγαμε από το πάνελ. Γιατί θυμηθήκαμε να είναι σιαρίνα. Και σε κάποια φάση λοιπόν του λέω, αδερφέ, περίμενε, το πούδρα, λέω, θα περάσεις, είναι καλό, μην αγχώνεσαι, το πούδρα. Και θυμάμαι το πρωτοσέλιδο της Μάτς Θεσσαλίας, που θεωρούσε ότι ο Βρίζας απείλησε, και είχαν μια πούδρα και το κεφάλι του Βρίζα μέσα. Αλήθεια τώρα. Το κεφάλι του Βρίζα μέσα και να γράφουν από πάνω απειλές Βρίζα στην ομάδα. Και τότε κατάλαβα το πρώτο σέλιδο. Αυτοί δεν το έχουν σαν φράση, ρε. Αυτή είναι μεγάλα τέτοια. Ναι, δεν το έχουν σαν φράση. Λοιπόν, κύριε. Ναι. Πανατολικός Λαμία. Μάκη Χάβο. Πανατολικός Λαμία. Θα πάξω το χ. Θα πω ότι ο Χάβος δεν θα χάσει. 0-0. 0-0. Το παίρνω το 0-0. Ο Κόρτης τι λέει. Ναι. Και εσύ 0-0. Ναι, ναι. Άλλο. Κάτσε, εγώ δεν θα πω. Πες ρε Γιώργο, άντε. Δεν θα αγοράσουμε χρήμα, Γιώργο. 2-1. Ωραία. Εσύ βλέπεις και γκολ. Φιλόδοξος. Τελευταίο μάτς. Ναι. Ποιο είναι. Εδώ σε θέλω. Ολυμπιακός Πανιώνιος. Πανιώνιος Ολυμπιακός. Ολυμπιακός. Αποβολή σίγουρα. Γι' αυτό δεν μπορώ, δεν το έχω εδώ τώρα. Κοίτα, έχω μια κρυφή ελπίδα ότι οι Πάνθηρες θα ξυπνήσουν. Και θα πάρουν το πρώτο μεγάλο αποτέλεσμα τη σεζόν. Δεν βλέπονται στο μεταξύ. Γιατί δεν τραβάνε αυτοί. Γιατί δεν έχουν παίκτες. Τρεις ήττες έχουν. Νομίζω έχουν μία με εμάς. Τρεις ήττες. Ένα χ έχουν με τον Όφη. Ναι. Με τον Όφη και με την ΑΚ δεν κατέβηκαν στο γήπεδο. Λοιπόν, τι λέει ο Κώστας. Εγώ λέω 1-1. Θα ποντάρω στον Πάνθηρα που ξυπνάει μέσα του. 0-2. 0-2 λέω ο Πάνθηρας. Εμάς βρήκες. 1-2 λέω εγώ. 1-2. Ωραία. Θέλετε ανακεφάλαιωση? Όχι, όχι. Τα έχει σημειωμένα, τα κρατάς για να τα ξαναπούμε. Α, θα δούμε Δευτέρα. Δεν πιάσουμε τίποτα. Ωραία. Κερδίζει αυτό που κάνει πολλά. Δεν πιάσουμε τίποτα. Πιθανές ενδεκάδες έχετε. Για ποιο? Πού ρε. Γιατί το δείξει εσύ το δικό σου. Α, εγώ, εγώ για το δικό μου έχω, ναι. Εγώ δεν έχω, σήμερα έπαιξα. Τι έχετε σήμερα? 2-4 στο Αιγίνιο, δεν λέγαμε πριν. Χάτρικ Ρόβα από 2-1 στο Βέλγιο. Ρόβα ακόμα δεν πήγε μεταγραφή. Όχι, πού να πάει. Χαρά είναι. Πρώτη κόρη του Ρακλή θα γίνει. Τι κάνει ο αδερφός? Μεγαλώνει. Μεγαλώνει. Σε αυτή ομάδα σε 4 λεπτά 12 μεταγραφές έκανε. Παγκόσμιο ρεκόρ. Οι ποδοσφαιριστές που έφερε περιμένα να δουν πού θα πάει ο Μυροφορίδης. Ήταν σε μένα, εγώ τα ξέρω για τον Παύλο. Για να πάρει. Επίσης το σκηνικό που εγώ μου τη δίνει και φεύγω από τη Μόσχα, κατεβαίνω Αθήνα και δεν γυρίσω εδώ, πάω Κέρκυρα. Το πρώτο πράγμα που κάνω είναι αφήνω τη βαλίτσα στο ξενοδοχείο που έκλεισα, περιμένω τη Λία να έρθει και πάω στον Πιτσόμπαρο. Και ποιο κάνει μπάνιο τρεις ξαπλώστες στα αριστερά μου? Μυροφορίδης. Ο Μυροφορίδης.
γυαλιά Hawkers. Πριν δύο εβδομάδες την πάτησε που είχαν την Κέρκυρα. Δεν μπορούσε να γυρίσει. Το Μύρο. Θέλετε από άλλο πρωτάθλημα να σας πάρω. Άκου, ο Μύρο είναι, επειδή είναι μια οντότητα που την έχετε ζήσει. Ωραία, εγώ τον παρακολουθώ χρόνια. Εγώ δεύτερη φορά τώρα. Ναι. Για μένα είναι ο άνθρωπος που κατάφερε να γίνει εξπέρ σε κάτι που κανείς άλλος δεν είχε καταφέρει στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Είναι ο εξπέρ που ανεβάσει ομάδα. Είναι ο τεχνικός διευθυντής στην Ελλάδα. Καλά να το χοντρένεις τώρα, εντάξει, είπαμε. Για β' εθνική. Είναι ο ειδικός. Άλλον Έλληνα, πες μου, τεχνικό διευθυντή. Διάσημο. Ο Αγγελό, διάσημο. Τι διάσημο, ρε. Αυτό σου λέω. Ξέρεις τι μαγεία έκανε ο Παύλος. Αναγνωρίσιμο. Εγώ λέω λοιπόν, σου λέει ο Παύλος, ότι είμαι καλό σε αυτό. Υπάρχει άλλο που να είναι καλό σε αυτό. Έκανε αυτό. Δεν άπλωσε την πρώτη. Πες μου, δεκάδα που είχε σήμερα που περίεργε να δω πώς είσαι. Τα δεύτερα. Ναι, εντάξει, ζητώ συγγνώμη από αυτούς που παίξαν, όχι τα δεύτερα, το παίρνω πίσω. Δεν έπαιξε ο βασικός κορμός. Αυτοί που δεν παίξανε στον εθνικό, στο El Paso για το κύπελο, παίξαν σήμερα. Ωραία. Ποιοι παίξαν σήμερα και θεωρούνται δεύτερες λύσεις? Ο Γεωργίου, ο Καλτσάς. Γεωργίου, αριστερός ο Μπακ, ο δικός μου. Κούσας. Κούσας, ποιος Κούσας? Ο Γεωργίου μπροστά, ρε. Α, ο δεξίς ο εξτρέμες, δεν σε εσάς. Ναι, από την Κέρκυρα. Ναι. Ο Κούσας. Ο γνωστός. Ο γνωστός Κούσας, ναι. Ναι. Καλτσάς, Αμπάρης. Καλτσάς ο αμυντικός ο χαφ. Μπράβο. Αμπάρης. Όχι ο Καλτσάς ο Τρίπολη, ο άλλος. Ο Καλτσάς που έπεσε στο Λεβαδιακό, στην Γαλονή. Μπράβο. Όχι ο Καλτσάς Παναθηναϊκό, ναι, Τρίπολη κτλ. Ναι. Γι' αυτό είπα ο αμυντικός ο χαφ. Χιτζίδης. Χιτζίδης παιχτάρα, αριστεροπόδαρος με εκπληκτικά φάουλ, τον αφήνει να βάλει φάουλ. Άμα κερδίζει. Τα είχε μια φίλη μου παλιά, γιατί. Ναι. Ο Γιαννίτσι μου τα είχε. Ο Γιαννίτσι θα πω τώρα. Είμαι τη Γιάννητσα. Ξέρει για τον Γιάννη. Α, όχι, έχω ακούσει για την κοπέρα του Γιάννητσα. Μια πολύ σοβαρή κοπέρα. Αυτή θέλω και μιλάω. Ναι, 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 έχω μια σοβαρή κοπέρα. Γιάννη Παπαδόπουλο. Διπλανή πόρτα μεγαλώσαμε, να ξέρει. Με Δανείλη Παπαδόπουλο. Ρόβα είπαμε. Τι άλλο. Τάι. Ο Τάι πόσο χρόνο είναι? Δεν είναι πολύ μεγάλο. Όχι, ρε, πιο μικρό. Μικρό. Εδώ στιγμιότυπα, λέμε. Ναι, να ψοφήσει αυτό τη μπέτη που δεν έσπασε την παραδεξιά. Πάμε παρακάτω. Γιατί πέσαμε και τα λεφτά μα. Ένα καλό λόγο για όλου. Ναι, ναι. Στου είπα όλου. Κοστούλα. Ο Κοστούλα, ποιο Κοστούλα? Ο γνωστό. Ο Κοστούλα, όχι του Πανετολικού. Ο Κοστούλα που ήταν ατρόμητο και από πέρσι στον Άκλη. Και η βασική σου ομάδα ποια είναι? Μεδρινό, Κουτρουμάνο. Κανακούδη έπαιξε. Πετράν, πάει καλά. Α, χαρά ήταν. Ναι. Πολύ καλό παιδί. Ξέρει τι θέση, ρε. Καλά, άμα δεν ξέρω πού είναι κανένα δούλευμα που την παίζει 15 χρόνια. Στον Πάουξ ήταν, ήταν το κλειδί χαφ. Για το. Για τον Τόμο Παπαδόπουλο, τα γνωρίζαμε. Βοσνιάδη τέρμα, σου λέω για το εθνικό τώρα. Με προπονητάρα είσαι πλάκα πλάκα. Βοσνιάδη, Βοσνιάδη. Ναι, ναι, ναι. Μπαμπά γιο, πρώτη φορά είναι μαζί. Ναι, ξέρω. Και τον βρήκε, έτσι, να μην λέει κάποιο ότι τον έφερε πριν γιο. Και αν τον έφερε ο Αλέκο είναι τέτοια προπονητή. Αλλά τον βρήκε. Όχι, καταλαβαίνουμε τώρα. Άλλο χαβαλές που κάνουμε μεταξύ μας και τα λοιπά. Ο Αλέκος ο Βοσνιάδης είναι πρώτα απ' όλα ένας άνθρωπος εκπληκτικός. Τέσσερις ανόδους έχει. Ξέχωρα από αυτό, λέγω, δεν εξετάζουμε αυτό. Αυτό το είδες εσύ? Όχι αυτό. Το πριν που ο ποδοσφαιριστής της Ζυρίχης έπεσε. Το ζώο αυτό που πήγε στην Τάφο. Γελούσαμε το πρωί, μας πήγε στο νευρικό μας στούντιο. Που το δείχνω στο τέλος και δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε. Κουτρουμάνος μ' αρέσει. Κουτρουμάνος, έμπειρος. Όλη πλευρά. Μεδρινός στο κέντρο. Εμπειρία. Κάτω κιλά μπάλα. Περώνε μπροστά. Το Μεδρινό θέλαμε να τον πάρουμε όταν τον έδιωξε ο Ολυμπιακός. Επιβρίζατε χρυσό. Πριν πάει στον Άρη. Πριν πάει στον Άρη, πολύ πριν. Για λέγε. Περώνε, Κλέιτον. Περώνε, τι μορφή είναι. Έχω κάνει τον Περώνε συνέντευξη για τον Μαξίμ. Λεπτά προχθές, Έχω κάνει συνέντευξη τον Περώνε για τον Μαξίμ όταν ήταν παίξει Καναμαριά. Α, και Χασομέρι σήμερα ξέχασα. Χασομέρι. Αυτό να ρεφτεί στον Παθρακικό. Άκου να σου πω. Στον Παθρακικό όταν τον είδα πιτσιρικά όταν μπήκε. Τον πίστευα πολύ. Γιατί? Γιατί είναι αυτό το κλασικό το φόρτο. Έχει στοιχεία, ναι. Το σύγχρονο ρε. Δηλαδή ξέρει μπάλα, έχει τον Ασμέναν, κουνιέται, δεν είναι στατικός. Και δεν πήγε, ρε φίλε. Δεν πήγε. Οι τέσσερις που έχει μπροστά είναι Χασομέρης, Ρόβας, Περώνε, Κλέιτον. Που μπορεί να έχει Κλέιτον, δύο μέσα και δύο στον πάγκο, έτσι. Αν μπορέσει, αμυντικό χαφ να βαράει πολύ και να τρέχει πολύ, έχει. Το Μεδρινό δεν το λες. Δεν τον οχτάει το Μεδρινό. Ο Μουμίν, ναι. Δεν τρέχει πολύ, έχω. Γιατί δεν βαράει. Κάτι σε ακαδημίε μόλι γιατί πάρει, τι έχετε κάνει. Κάτι σε λίγο, πόσοι είναι. Ντούνι δεν είπα. Καλό παιδί. Μάρκο. Καλό παιδί πάνω απ' όλα, ναι. Σοβαρό παιδί. Τι. Πασά, Γιάννη. Γιάννη Πασά. Άλλη μια προσωπικότητα. Μυστήρια, ρε φίλοι. Άλλη μια προσωπικότητα. Και πολύ καλό παιδί.
ποδοσφαιρικά μυστήρια προσωπικότητα. Δηλαδή, ρε φίλε, εκεί που λες ότι έχει το κάτι παραπάνω, μετά τον χάνει για καμιά δύο τρει. Όμως έχει δύο ανώδους με Ηρακλή και Άρη. Α, στου ανώδους, δεν μιλάμε αν ήταν για παίκτη Σούπερ Λίγκα. Σούπερ Λίγκα λίγο στον Ηρακλή έπαιξε, με Πανετολικό έπαιξε λίγο. Είναι ψηλό παίκτη με καλή τεχνική. Ναι, αλλά δεν τον βρίσκει στο παιχνίδι καμιά φορά. Δηλαδή πιστεύει καμιά φορά ότι παίζει με 10. Ο Πέργα και αυτό το κουσούρι. Εμφανιζόταν ένα κουσάρι στο παιχνίδι και μετά τον έψαχνε. Δεν έχει σταθερότητα. Δεν έχει σταθερότητα. Τώρα αυτό βελτίωσε και ανέβηκε επίπεδο. Κατάλαβε. Είναι, είναι σοβαρό πράγμα αυτό. Κουκόλη στόπερ, ωραίο είναι. Ωραίο είναι. Ναι, το θυμάμαι αυτό. Έχει, στόπερ. Δηλαδή. Στάμου. Άλλη μυστήρια προσωπικότητα. Διαμπάρη. Στάμου, άμα ήταν εδώ καλά. Διαμπάρη. Ναι, επιστροφή. Παναγιωτούδη. Το που λένε τον Πόλωνη. Με αυτόν έπαιξε πρώτη φορά. Ναι. Ναι, μετά πήγε Πανιόνι. Είχε δανεικό είχε πάει στον Πανιόνι. Στον Πανιόνι πήγε δανεικό φίλε και είχε βρει ένα ρόλο. Να πήγε στην Κέρκυρα που πήγε. Είχε βρει ένα ρόλο, αλλά δεν ξέρω. Ξέρεις τι δεν έχει ο Παναγιώτης. Διάλειμμα δεν πρέπει να κάνουμε, πιστεύω. Θα κάνουμε μια και καλή. Τώρα κάνουμε το ένα σέρι το πήραμε. Ξέρεις τι δεν έχει ο Παναγιωτούδης. Αυτή την ένταση στα τρεξίματά του που χρειάζεται ο χαφ του άξονα. Δεν έχει καθόλου. Και διάρκεια 90 λεπτά να τρέχει. Δεν. Έχει καλά, καλά χτυπήματα. Πολύ καλά χτυπήματα, πολύ καλή μεταβίβαση, πολύ καλή κίνηση χωρίς την μπάλα, αλλά δεν έχει αυτό το aggressive. Όπως βλέπεις, έχει 30 παίχτες. Αυτό δεν είναι καλό, να ξέρεις. Θέλεις πιο λίγους. Που Καζναφέρης. Να είδες, μου έρχονται κι άλλοι. Καζναφέρης παίζει ακόμα. Ναι. Υπέρ, απλά το πρόβλημα είναι τώρα ότι θα μένουν καλοί ποδοσφαιριστές εκτός 18ης. Φίλε, αυτό θα, ξέρεις, θα αναγκαστεί ο Βοσνιάδης σε κάποια φάση επειδή θέλει. Ναι, θα τα βάλουμε το Ιθύελα Καμαρίου, ας παίξουν εκεί. Έχει ναι, και κύπελα. Έχει και μετά, επειδή το κύπελο δεν θα προχωρήσεις και πολύ, πόσο να πας. Μπορεί να περάσεις, γιατί μην περάσεις. Ναι, πέρασε τον Ατρόμητο πας έχει. Εντάξει. Σου λέω και περνάς. Δεν λέω ότι είναι εύκολο, αλλά μπορεί ναι, και να περάσει. Σε κάποια φάση θα είναι μέχρι το Μάιο. Από το θα έχει τελειώσει το κύπελλο. Ναι, από το Νοέμβρη μέχρι ξέρω εγώ, το Μάιο θα είσαι με ένα παιχνίδι εβδομάδα. Δεν διαχειρίζεσαι εύκολα ρόστερ 30 παιχνών. Δεν είναι έχω 18 και 10 πτυρικάδες. Ναι, έχω 25 καλούς ποδοσφαιριστές. Δεν γίνεται. Καλύτερα να έχεις από το να μην έχεις. Αλλά από την άλλη αυτό. Κοέλιο. Ρε Πάο, γι' αυτό σε βάλα το πει εδώ. Γι' αυτό είσαι ο Πάολο Κοέλιο. Να τα ακούτε αυτά, παιδιά. Να τα ακούτε. Είναι από τη ζωή βγαλμένα. Ξέρεις τι μου θύμισες τώρα, ε. Τι κλάμα είχαμε κάνει. Τότε έκανε ο Ηρακλής συνεντεύξη τύπου ποδοσφαιριστών. Μία φορά την εβδομάδα. Γεγονότα είχαμε εδώ, δεν θυμάμαι τι είχαμε. Εγώ είμαι μίκρα. Και είναι ο Ντιέ. Εγώ θα με σχολιάσω. Η θεότητα αυτή. In football, we can win, we can draw, we can lose. Δεν μπορούσαμε να συνεχίσουμε. Δεν μπορούσαμε. Το σκηνικό που είχε πάθει ο Στεφάνος στην Νόβα με τον Μπακαγιώκο δεν υπάρχει. Τα που γελούσε συνέχεια. Και για το σκηνικό. Και αυτό που έχω κάνει στον Κουλούρη στην προετοιμασία που το ρωτάω σοβαρά, μου έχει γυρίσει από την Κύπρο και περιμένει την πρώτη ερώτηση. Και του λέω, είχε κερδίσει το Voice ένα Κύπριο. Και του λέω, πώς αντιμετώπισε η Κύπρος την νίκη του. Του τάδε, δεν θυμάμαι και πώς το λέγανε. Αυτά όλα Κύπροι τα κερδίζουν, ρε. Μα εδώ που λέει εσύ, έχεις καλή φωνή, γιατί όλοι οι Κύπροι τραγουδάνε. Τώρα που έφυγε από τον Άρη και όλες μπορώ να το πούμε, γιατί είναι αφαίρετο περιστατικό προετοιμασίας. Φέτος το καλοκαίρι, είμαστε πάνω στα 35 πηγάδια. Στα 35 πηγάδια. Στα 35 πηγάδια, ναι, πιο απλά λοιπόν. Και είναι η μέρα. Είναι το βράδυ, ρε παιδί μου, εκείνο 12 βαρά που σκάει το θέμα του Μπάσα στον Άρη. Τι έχει τον Μπάσα και τα λοιπά. Οπότε την επόμενη μέρα ψάχνουμε για τον Μπάσα. Εκεί ψάχνουμε και εγώ. Κάνω ένα αφιέρωμα, ρε παιδί μου, στο site για τον Μπάσα. Από πάνω μέχρι κάτω. Και κάπου εκεί στο τέλος έχω βάλει κάτι δηλώσεις του, ρε παιδί μου. Ότι όταν ήταν να παίξει η Εθνική Αλβανέζη με τη Σερβία και λέει ότι είχε πει ο Μπάσα, ρε παιδί μου, ότι εγώ θέλω να παίξω γιατί οι Σέρβοι λέει. Ναι, οι Σέρβοι λέει σκότωσαν το θείο μου λέει, και θέλω να πάρω εκδίκηση. Δεν ξέρω αν θα τελειώσει το μάτς, αλλά θέλω να παίξω. Και πάω την άλλη μέρα στην προπόνηση. Το πρωί, την πρωινή. Και έρχεται ο Γιώργος Ακολουθίδας και μου λέει: Καλώς ήρθατε, Πέτρο Σκανδάλη. Του λέω: Τι έγινε. Και έχουν δείξει να μιλούν από το πρωί. Ναι, καλά, ναι. Για τον Μπάσα και τους Σέρβους. Και έχει γίνει μετά στα καπάκια την ίδια μέρα μπάρμπεκιου. Γιατί ήταν η τελευταία μέρα, νομίζω. Και έρχεται ο Μιλούλεβιτ, με κοιτάει. Τον κοιτάω, δεν μου μιλάει, ρε παιδί μου, κτλ. Και έγινε σε κάποια φάση. Και είναι σε κάποια φάση πέρα ο Δελυζίδης και λέει, του λέει Λούκα, λέει Λούκα, έλα λέει, είναι αυτός λέει που έγραφε λέει γιατί σκότωσε το δύο.
Ξέρετε, κάθε τον Μιλούνοβιτς να μας εξηγεί ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα όπως τα λέει αυτός ή τα λέτε εσείς. Λέει είναι αλλιώς και έχει δίκιο, λέγεται αυτός είναι στον πόλεμο. Εντάξει, αλλά ο καθένας το λέει την πλευρά του. Και έχει πέσει το γύρο της αρκούδας. Και να το γύρο της αρκούδας, ξέρεις τώρα, μας τρακαριζόντουσαν οι δυο τους. Και του λέγανε τον Μιλούνοβιτς αρκούδας να σε σκοτώσει. Σε κρεμάσει γιατί δεν σε κρεμάσει, λέει από την τήλια. Και τον έχω κολλαντήσει άσχημα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που γίνεται σε τέτοια θέματα. Καμιά φορά ξέρεις, έχουμε ζήσει το σκηνικό με παίκτη του ΠΑΟΚ να είναι έξαλλος, ξένο, για μία στήλη στα σπορ του Βορρά. Πες και το όνομα, ρε φίλε. Που του Βαγγέλη του Βούλγαρη. Ωραία. Όχι, το όνομα του παίκτη, ρε. Του παίκτη. Του Βαγγέλη. Πες το, ο Βλάντα Νίβιτς. Ωραία, ωραία. Ο οποίος δεν είχε και πολύ καλές σχέσεις με τον τύπο γενικότερα. Εντάξει, τότε σαν παίκτης, μετά παίκτης καλύτερης. Με έναν είχε μόνο. Ναι, με έναν είχε μόνο. Και έχει ακόμα. Μα αυτός είναι η πέτα του σκανδάλου. Ο Μοχάμετ. Ο πιο μαύρος αργιανός του πλανήτη. Ωραία. Ο οποίος κάποιος του μετέφρασε κάτι από μια στήλη που είχαν τα σπορ που ο Βαγγέλης ο Βούλγαρης δεν έχει μαλώσει ποτέ με μοίρα στη ζωή του. Και η στήλη λεγόταν τα καλημερούδια. Δηλαδή η πιο ξενέρα τη στήλη τη ιστορία των στυλών. Του παγκόσμιου τύπου. Δηλαδή. Πιστεύω στο Λιχνεστάιν είχαν πιο αιχμηρή πένα. Ωραία, ήταν απλά ένα εισαγωγικό για το σπορ του Βορρά, το οποίο ήταν σαν ατζέντα, ρε αγόρι μου. Δεν. Και κάτι γράφει μέσα ότι ο Ήβης ήταν τραυματίας και ξεκινούσε να δει επίσημα παιχνίδια και ότι έχει προβάδισμα ο Φωτάκης. Ποιος ξέρει, ο Μοχάμετ σίγουρα την έκανε, πώς έχει γίνει αυτή η μετάφραση, και έρχεται ο Ήβης να φάει το λαρίκι του Βαγγέλου του Βουλγαρή. Και ο οποίος να του λέει με πολύ ψυχρεμό ύφος, είσαι εκνευρισμένος τώρα, δεν πάω να μιλήσω μαζί σου. Και ο άλλος θα παθαίνει αμόκρε, θα γίνεται χειρότερος. Όταν έχεις νεύρα και σου λέει ο άλλος κούλαρε, δεν σου γυρνάει το μυαλό. Είναι σε τέτοια φάση και λέω, δεν πάω τόσο αυτό το πράγμα. Μετά του λέμε, δεν έγραψε τίποτα. Δηλαδή, συνήθως, άντε να την κάνω εγώ, να την κάνει ο ένας, να την κάνει ο άλλος. Κάποιο που όντω του γύρισε το μάτι και έγραψε κάτι. Και τα μάτια του στάζαν αίμα. Ναι, φίλε, Παναγιά μου. Παναγιά μου. Ναι. Το Βλάντα. Δεν υπάρχει, άστο. Ήρθε η ώρα να πάμε στο πρώτο μας break. Να πάμε. Μετά από μία ώρα σερή, γιατί η κουβέντα ήταν ωραία. Ήταν εδώ στο Λίμπερο 104. Λοιπόν, τι κερδίζει ο νικητής, θα μου πεις τώρα. Ωραία, τι κερδίζει. Δύο βίζιτες και ένα 1,000,000 ευρώ. Κούνησε το κεφάλι σου ή κούνησε το κοπέλα σου. Το πρώτο. Είναι εφικτό. Υπάρχει το μπάτζετ. Το πρώτο σε πιστεύω. Υπάρχει το μπάτζετ. Για το πρώτο σε πιστεύω. Εντάξει. Πάμε στο διάλειμμα το πρώτο και είμαστε σε λίγο μαζί. Σε μια εκπομπή που είναι το Κόλκα και το Γιαννούλη, καταλήξαμε να ξεκινάει με μένα τον Κόλκα το Ματζιούκι, να είναι δυο του έξω τώρα και να είμαι εγώ μόνο μέσα στο στούντιο αυτή τη στιγμή. Λοιπόν. Είναι το ντουέτο, Βασίλη Καβαδία, με τον Νίκο Παπαδόπουλο τώρα. Μόνο το πίσω το μικρόφωνο. Θα έρθουν και άλλοι δύο που να είναι. Ο ένας σίγουρα είναι στο τηλέφωνο και μιλάει, θα έρθει σε λίγο λοιπόν. Ο κύριος Κόλκας, έτσι, σε αυτή την ραδιοφωνική συνύπαρξη που σημειώνεται για πρώτη φορά στα χρονικά των Ερτζιανών και του Λίμπερο. Συγκεκριμένα λοιπόν, FM και ενώ το μήνυμά σας στο 54526, ο μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με αυτή την χαλάρη, με αυτή την εναλλακτική εκπομπή. Θα λέγαμε σήμερα, Βασίλη Καβαδία, πόντος του Γιάννη Γιαννούλη, ο οποίος είναι στην Άξο, φίλε. Λοιπόν, και έτσι εμείς βάλαμε πλάτη εδώ πέρα για το Σταυρό Κόλκα. Τι έκανουμε, εντάξει. Προϊστάμενος μας είναι, φίλος μας είναι, εντάξει. Α, μην βάλουμε μια πλάτη. Να βάλουμε. Τον Κόλκα περίμενα να μπει πρώτο στο στούντιο, Ματζιούκης μπαίνει τελικά. Μάλιστα. Ακάτσε. Έχω πλάτες γι' αυτό. Έχεις πλάτη, είσαι πλαταδερό, Γιώργα. Ναι. Τώρα είναι και ο άλλος έξω. Στην Πρέμιερ να μην βάλουμε. Να βάλουμε και εκεί. Με ποιον παίζω, δεν έχω ιδέα. Ούτε εδώ. Κάτσε πήγαμε να ανοίξω πέρα. Άρα, στο σκόρφιλ εδώ πέρα. Θα φέρω το χαρτί μου. Όχι. Γιατί, πάντα σημειώνω. Να βάλουμε και προβλέψεις για την Πρέμιερ. Κάτσε ρε, Γιώργο. Προβλέψεις θα βγάλουμε για όλο το Σαββατοκύριακο. Να μην πεις, αυτό δεν έχουμε στοιχηματική. Που επιτέλου θα κάνουμε. Στο καθημερινό τουλάχιστον για το Σαββατοκύριακο υπάρχει ο γκουρού τη γειτονιά. Με σταμάτη που είναι. Ε, βέβαια. Δεν έχω να στείλω. Περίμενε. Πάρτο, ρε Γιώργο. Έλα, ρε Γιώργο. Περίμενε λοιπόν. Τι έχω. Master Wolves. Αύριο στις 5, αλλά τρομερό. Και Λίβερπουλ Σαουθάμπτον στις 5, εντάξει. Σβηστιάς είναι ρε Ματζιούκη, τι πρόβλεψες να κάνω. Σκορ θα λέμε ρε. Λίβερπουλ Σαουθάμπτον, πρέπει να συζητήσεις ποια είναι η βαθμολογία. Τι είπες, United Wolves, ναι. Θα βάλει γκολ οι Wolves. Οι Wolves είναι στην 1 θέση βαθμολογίας, ένα βαθμό κάτω από μένα είναι. Πόβια, γέλια. Λοιπόν, η Σαουθάμπτον που είναι, 5 βαθμούς. Εντάξει, Λίβερπουλ Σαουθάμπτον 3-0. Εκεί Southampton βλέπω σκοράρει 3-1 θα πω. Και United Wolves θα βάλουμε ένα
πολύ ισορροπημένε είναι αυτέ οι δύο. Κολ γκολ είναι. 3-1. 3-1-3-1. Και τα δύο. Λέω εγώ. Θα πω. Και εγώ 3-1 συμφωνώ για τη Λίβερπουλ. Ναι, θα βάλει γκολ η Σαουθάμπτον. Και 2-1 για την United. 2-1 θα κερδίσει. Μάλιστα, εντάξει, στον γκολ είμαστε μέσα. Καλά, η επιθυμία μου δεν είναι αυτή. Εντάξει, ναι, ξέρω μια επιθυμία σου, Ρογιούρο. Δεν χρειάζεται να με το πεις. Καβαδία, τι το, λες. Το ξέρουν όλοι. Πες άλλη, πες άλλη. Φούλα μου, Γότφορντ. Η Τσέλσα που παίζει. Α, West Ham, ρε. West Ham. Α, εδώ πρέπει να ποντάρουμε. Με στη Χαμ. Κάτσε πώ στην Κυριακή. Λοιπόν, Premier League. West Ham, Chelsea στις 3.30. Διπλό. Διπλό και γκολ γκολ, και αυτό μπορεί να βγει. Arsenal, Everton. Ουνάι Έμερι. Εδώ έχει γκολ γκολ. Ουνάι Έμερι με την Everton. Πες West Ham, Chelsea. Διπλό. 1-2. 1-2, λέω πει. 1-2. Λέω εγώ. Τι λέω. Λέω εγώ, τώρα θα πεις εσύ. Θα δούμε. Εγώ λέω 1-1. Γέλα. Με αυτό βασικά μπορεί να ξεφύγει. Πρέπει να έκανα 1-4. Λοιπόν, έχουμε ξεφύγει, δίνουμε και Premier League προγνωστικά. Εντάξει, νομίζω εύκολο. Έλα. Παίζουμε στα χέρια μας. United Wolves. Σκόρε. Γκολ γκολ. Κάτι με το μικρόφωνο. Κάτι με το μικρόφωνο. Κάτι με το μικρόφωνο. Κάνει και δεν ακούγεται καλά. Κούνησε. Το έχει τεντώσει, δεν ξέρω. 1-2-3. Βασίλη Καβαδία. Τώρα καλύτερα. Όχι, κάτσε, μίλα λίγο. Δεν είναι σαν να δουλεύει. Τώρα είναι καλά. Τώρα είναι καλά. Σε αεροδρόμιο. Τώρα είναι καλά. Κοίτα να δεις. Είναι καλό το ποσοστό στη United γιατί η Wolves είναι καλή. Καλή. Θα ποντάρουμε λίγο United. Είναι και το 1,60 κοντά. Σκορ θέλουμε. Εγώ 3-1. 2-1. Και εγώ 2-1. Και Liverpool Southampton 3-1. Όχι, δεν τρώει γκολ η Southampton. Δεν βάζει γκολ η Southampton. Στη Liverpool 6 παιχνίδια απ' έξω σερή. Ένα 4-0 ξεκούραστο. 4-0. Λίγο κάπα. West Ham δεν βλέπετε. West Ham τι. Chelsea. 1-3. Εγώ έβαλα γέλα. Εγώ 1-2 είπα. Παιδιά, δεν κοντράω την Τζέλση που να με πληρώνει το στοίχημα. Όχι, την έχω δει σε όλα τα παιχνίδια. Εδώ στην Bournemouth. Arsenal Everton. Arsenal Everton. Από αυτά που μυρίζουν γκέλα. Εδώ αυτό πήγα να σου πω τώρα. Να βάλει γκολ η Everton από εδώ μέχρι τώρα. Δεν την έχω σε εκτίμηση ιδιαίτερη. Θα βάλει γκολ. Θα πω 1-2-0. Εδώ έβαλε η Βόρσκλαφ. Μετά το 2. Μετά το 60. Θα σφίξει λίγο η Arsenal. 2-1. Δεν θα βάλει η Everton. Θα πάει 0-0-0-0 να κρατήσουμε τα παλικάρια και τα λοιπά. Εγώ λέω 2-1. Θα το φάει. Εντάξει, ο Πι τι λέει. Για ποιο. Πέτρο, Arsenal Everton. Χ. Έχει σκόρε φίλε. 0-0. 0-0. Η Tottenham που παίζει. Η Tottenham παίζει εκτός με... Δηλαδή με ταλαιπωρείς τώρα, αλλά θα το βρω. Κάτι θα το βρω. Premier League. Λοιπόν, πού είναι, πού είναι. Με ψιλοκαλή ομάδα παίζει. Cardiff, Manchester City. Μακριά και αγαπημένη. Πάμε ωραία. Φούλαμ Γότφορντ. Γκολ γκολ. 1-1. Ωραία. Λέστερ Χάτεσφιλντ. Καλά, εντάξει. Μακριά και αγαπημένη. Μπράιτον Τότεναμ. Με πλήγωσε η Τότεναμ στην Ίντερ. Το 0-3 έγινε 2-1. Και το είχαμε σε σημείο που πιάσα τα άλλα 5. Δηλαδή μου χάλασε 1.100 ευρώ στοίχημα. Λοιπόν, σκορ Μπράιτον Τότεναμ. 1.300 πριν μετά. Εντάξει. Έβγαλα τότε και συνέχισα με εκείνα που έπαιζα. Και έβαλα κι άλλο ένα και βγήκε. Σκέφτομαι σκορ Μπράιτον Τότεναμ. Δεν ξέρω κι εγώ. Συγκεντρώνω. Κάτσε ρε Γιώργο. Νομίζω 0-2 σβηστό είναι. Εδώ δεν. 0-2, ε. Σβηστό. Δεν θα βάλει γκολ η μεγάλη Μπράιτον. Με τα κάστρα εκεί. Εσύ λέγε ρε Μπράιτον Τότεναμ. Ε, διπλό είναι. 0-2. Εγώ θα κάνω διαφορά και θα πω 1-2. Λοιπόν, να το καθιερώσουμε στη στοιχηματική εκπομπή του καθημερινού. Όποιος πιάσει περισσότερα σε Ελλάδα και Πρέμιερ, τι κερδίζει πάμε Σταυρό. Τίποτα. Την αγάπη, την αγάπη μας. Όχι, θα το πω στο πρώτο σκέλος. Την αγάπη μας. Εντάξει ρε παιδιά, αν υπάρχει τόσο μεγάλη... Εντάξει, κάτι θα κάνουμε. Γιαννούλης. Ο Γιαννούλης μου στέλνει... Ο προκλητικός μου στέλνει φωτογραφίες από την Άξο. Μου στείλε τώρα αυτή τη φωτογραφία, Νάξος BC. Ο άνθρωπος συμφώνησε να πάει σε ομάδα για τα play-off. Υπέγραψε παρουσίαση μόνο για τα play-off. Και τώρα γιατί κατέβηκε? Για να φάμε το χώσιμο. Γι' αυτό κατέβηκε. Όχι, μάλλον πρέπει να παίξει κάμια προπόνηση. Να το γνωρίσει του συμπαίκτες του. Να σου πω, γύρνα τον. Πες τον πότε γυρνάει.
Πρώτα. Γυρνάει τη Δευτέρα. Εν τω μεταξύ είμαστε έξω. Πώς πήγαινε στο μάτι. Είναι ο Σταύρος, λέει κάτι πολύ. Άλλο δεν πάρει τηλέφωνο. Τον παίρνει, το κλείνει. Κακό μου λέει. Άντε το είπε. Στο μεταξύ σηκώνει πάντα στα δύο χτυπήματα. Λε και να πάω τηλέφωνο πάντα. Και το κλείνει, όχι δεν τα αφήνει. Το κλείνει, λέει κακό μου λέει ο Σταύρος. Το ξαναπέρνει μετά, εκεί σα προωθείτε. Το παίρνει μετά, του λέει άντρε. Στο μεταξύ μου λέει αφού το είπα, δεν είμαι σίγουρο, δεν μου το είπε ποτέ. Ποτέ. Είναι αυτό το ότι το είδα στο όνειρό μου ότι του το είπα. Μετά παίρνει το Μοσχοβίτη. Πού είσαι, του λέει. Είναι και αυτό. Παρασκευή. Είναι και αυτό αλλού. Και ο Μαρμαρά, ο Μοσχοβίτη. Και το μεταξύ, εγώ από μέσα μου που τον ακούω και τον παρακολουθώ, γιατί ήμουν στο γραφείο μέσα, λέω. Λες. Δεν νομίζω. Και γελάει μετά και μου λέει. Κάτσε 10 η ώρα. Έχει κανονίσει κάτι. Έχει μαρμπίτε. Ναι, έχω τρέγια με ντρούλινγκ. Μήπω θα το κάνω τι 9.30. Ο τρέγια μου λέει το μυθικό χθε πριν πού. Ναι, βλέπουν, λέει, την, βλέπουν τον τέτοιο. Ποιον? Φοράει η Τσέλση κίτρινα, λέει, έκανε ένα λάθος, λέει, η Τσέλση φοράει κίτρινα. Του λέω, μαζέψου. Με πληρώσει. Μαζέψου. Άστο. Δεν έκανε κανένα λάθος η Τσέλση. Λοιπόν, θα ολοκληρώσω το πρόγραμμά μου. Λάθος. Ναι. Με πρωταθλητές. Κάτσε ρε Γιώργο, ακόμα Σεπτέμβριο μήνα είμαστε. Πότε θα παίξεις? Έχω πρωταθλητή Football League έχω. Ποιον? Ηρακλής Βιστά. Πόσο δίνει? Δεν ξέρω, δεν έχω μπει. Δίνει 1-20 τον Ιωνικό στην Α2 στο μπάσκετ. Το είδα αυτό. Ανεβάζει ο Κούσης 12 φράγκα. 12 ήταν στην αρχή, μετά έπεσε και 10. Σκάνδαλο ανεβάζει κάτι. Ο Ιωνικός δεν είναι αυτός που γίνεται φάλος, μετά γίνεται αυτός. Αυτός που δεν έχει προφανώς κάτι για να μπορεί να ανέβει Α1. Αυτός που για ένα να διευκρινίσει το λόγο Σταύρο μου, ανεβαίνει μόνο και μετά πάει άλλη ομάδα. Είναι ο Παύλος Μηνοφορίδης της παραγωγικής. Ναι. Ναι, εντάξει. Ναι. Έχει το know-how. Μόνο που αυτός πετάει λεφτά. Δεν ξέρω τι κερδίζει από αυτό. Δεν το ξέρω, δεν το έχω ψάξει. Δηλαδή, όταν ανεβαίνει μια ομάδα, παίρνει λεφτά, τα βγάζει. Να το πούμε συστήχημα. Κάτσε, ρε φίλε. Δεν ξέρω αν βγάζει ή υπάρχει τρόπος να βγάζει. Ανεβάζει το φάρο. Ναι. Αλλά δεν πας Α1 να γίνεις πρωτάθλημα. Ποιο είναι το φαβόρι ο Άρης Super League και πρωτάθλημα. Εντάξει. Ωραία θέματα αυτά. 60 πόντους. Είδε, τη δημιουργώ. Μα το δώσω 90. 60 δίνει. Θα βάλει ένα ευρώ. 60. Ένα ευρώ. Πέτα 10 ευρώ. Από 200 από τον Νίκη, ρε φίλε. Μεγάλη εξέλιξη. Αφού έκανε 3 στα 3. Κάτσε. Εντάξει. 10 ευρώ πάλι. 2,25 ο Πάουκ, 2,85 Ολυμπιακό, 4,50 Ιάκ. 60 ευρώ τρώμε μετά. 4,50 Ιάκ. Ναι. Ολυμπιακό τι δίνει, 2,5. 2,85. Εμεί είμαστε φαβοροί ακόμα, αλλά έχουμε το μείον 2 μα κουβαλάει. Ρε. Το μείον 2 είναι μεγάλο πρόβλημα. Λοιπόν, Αγγλία. Αγγλία, ναι. Τι, ποιο θα το πάρει. Ναι, ρε, Λίβερπουλ. Πέτρο. Πετράκι. Μίλησε άλλο όνομα, θα νομίζω ο κόσμος ότι είμαστε άσχετοι. Μπήκαμε ξαφνικά στο στούντιο. Όχι, θα πει πώς είναι. Τι έγινε, σφιχτό σε βλέπω. Φαβορή είναι η Λίβερπουλ, εντάξει. Ξεκάθαρα. Όχι, φαβορή δεν είναι. Φαβορή. Φαβορή δεν είναι, είναι δυνατή. Φαβορή είναι. Ιταλία. Τι Ιταλία τι να πει, γιατί παίζουν. Γιατί παίζουν αυτοί. Πάλι θα το πάρει. Ποιο θα το πάρει. Πάλι το πάρει. Γιουβέντους. Ισπανία. Ισπανία, φίλε, Μπαρσελόνα βλέπω πάλι. Μπαρσελόνα, ε. Παρότι δεν είναι και σούπερ. 1,55 Μπαρσελόνα. Φούτμπολ εκεί δε. 2,85 Ρεάλ. Φούτμπολ εκεί. 15 Ατλέτικο. Έχει βγάλει. Η οποία δεν βλέπετε. Και είναι για γέλια. Κοίτα, Φούτμπολ εκεί. Εξωαγωνιστικά, εγώ μόνο την Παναχαϊκή φοβάμαι. Δεν έχει τους παίκτες. Κατσουράνης. Ναι, Κατσουράνης. Ο Βασιλιάδης πήγε να κάνει Super League με 20 ομάδες μόνο και μόνο για βόλιο στην Παναχαϊκή που θέλει να κατέβει στην στον νομό Αχαΐας βουλευτής. Κατεβαίνει στην Πάτρα ενώ από τις Σέρες. Έτσι σε μένα το λες. Γιατί δεν πέρασε το νόμο για το. Αυτό που έχει κάνει πρώτα απ' όλα με την ΕΡΤ. Κόντρα στο ΒΑΡ. Ξέχωρα το, μην κοιτάζει εσύ τώρα που πήρατε λεφτά από την ΕΡΤ. Ωραία, το πρώτο πράγμα που θα φροντίζει η πολιτεία ήταν η ισονομία. Το νόμο τους έβαλε για τα χρέη. Έχουν βάλει τώρα, λένε ότι το ΒΑΡ κοστίζει 10 εκατομμύρια. Δηλαδή γελάνε όλα τα ΒΑΡ, έχουν πλακωθεί σε μια γωνία και γελάνε. Ναι. Δηλαδή, τι θα κάνει το ΒΑΡ. Θα τρέχει κιόλας μαζί με διαιτή δίπλα-δίπλα και θα το τσιγκλάει την ώρα που είναι να του λέει «Επ, δεν είναι έτσι, είναι αλλιώς». Τι 10 εκατομμύρια για το ΒΑΡ, σιγάρε. Τι θα αγοράσετε, κανέναν διαστημικό σταθμό. Μπορεί. Τι κοιτάς, δεν έχει Football League. Δεν έχει, όχι. Γερμανία, πάει γι' αυτό. Πάει. Ναι, πάει γι' αυτό. Τι, αντίο ζωή. Ποια άλλη χώρα έχει, Πορτογαλία. Πορτογαλία, Μπενφίκα νομίζω είναι καλύτερη της Πόρτο φέτος. Καλύτερη λες, ε. Ναι. Αν δεν πουλήσει Ζέτσον και Πίζη και τα δύο τα μπακ των... Δεν είναι Πίτσι. Πίζη. Και τα δύο τα μπακ των Ανδρές Αλμέιδα και τον Γκριμάλντο δεν τους βλέπουν. Ακόμα και με την Bayern. Που έριξε 0-2. Ωραία. Υπήρχαν στιγμές που μπορούσε να μπει η Μπενφίκα στο παιχνίδι. Δηλαδή είχε τις στιγμές. Τις έβγαλε ο Νόιερ 2-3 πολύ καλά. Και μας χάλασε τον γκολ.
το βόδι. Αυτό το είδες. Τι είναι? Γιατί? Δεν είναι μοντάζ, είναι πραγματικότητα. Επικοινώνησα με την ομάδα. Τι, ποια είναι η φωτογράφος, συγγνώμη, κάποιον. Έχει εδώ, καφέλε. Περίμενε. Έχει εδώ δύο παίχτες του Απόλλωνα Πόντου. Για να δούμε, θα παρατηρήσεις. Στην επίσημη φωτογράφηση της ομάδας. Παρατήρησε μια λεπτομέρεια. Η πιο εύκολη είναι το πανό. Το πανό. Συγχαρητήρια, Γιώργο. Συγχαρητήρια, Γιώργο. Γιώργο, κοίτα πιο κάτω. Πιο κάτω, κοίτα λίγο. Κοίτα, μπορεί να υπάρχει το υπόγειο μήνυμα. Έτσι θα χτυπήσω αυτά, Τζόλιο, να ξέρει. Το υπόγειο μήνυμα είναι μέσα. Είδες. Δεν είδε. Δεν παρατηρήσω ότι και οι δύο παίξει το Απόλλων Πόντου έχουν σηκωμάρες δηλαδή. Δεν βλέπεις εδώ, Γιώργο. Γεια, εσύ τα βλέπετε αυτά. Δηλαδή, ο Θεό, Γιώργο. Εμείς δεν δημοσιογράφοι μας. Στο μάτι μας τα πεις λίγο. Τα παπούτσια εδώ, τα φούξια και τα. Ωραία, ο Απόλλων Πόντου που περνάει ένα μήνυμα ξεκάθαρο για τη νέα σεζόν. Ερχόμαστε να. Ποιο έκανε ομάδα σε δύο μέρες, ε. Εντάξει, σε δύο μέρες έκανε. Τι έχουν. Απλά ήταν πιο πίσω οι μέρες. Το ίδιο. Ναι. Πιο πίσω. Πορτουλίδη πήρε τρία γκολ Βαλμπούρ. Πορτουλίδη, θεία γκολ. Με την καρδιά, ρε Γιώργο, έπαιξαν. Με τον Σαμαρά παίζανε. Με την καρδιά παίζανε. Με κουστάκι του Σαμαρά παίζανε. Ναι. Ε, Θεός. Ξέρετε ήταν στούντιο στο περιβόητο προς Βάη Πάουκ 7-0. Ναι, είχαμε τότε τις βάρδιες που ήταν και αυτός βάρδια. Γίνεται πράγμα. Να τρώσει 7 γκολ και να σου λέει. Εκείνο ρε φίλε, πώς το χειριστήκατε οι ρεπόρτερες που ήσασταν εκεί πάνω εκείνη τη μέρα. Πώς το χειριστήκαμε, εγώ έβριζα. Παράσαμε τον υπολογιστή και κυνηγιόμασταν τα αποδυτήρια. Ποιον είχες πρώτη? Τον Παράσχο. Παράσχο, έτσι. Και από εκείνη τη μέρα και μετά με μίσησε. Κυνηγιόσασταν στα αποδυτήρια. Είχε ένα νταβαντούρι. Σε μια φάση, σε μια απόγνωσή μου, γυρνάω και λέω τους άλλους, εσείς μήπως πρέπει να έρχεται το τηλέφωνο την ώρα, πώς πρέπει να φτιάξουμε κανένα δικό μας σκορ. Και μπαίνουμε στο site Bros Vac και έχει το αποτέλεσμα σε όλη την οθόνη. Σβάιντε ήταν αυτή. Σβάιντε λίγκα ήταν αυτή. Τρίτη. Τρίτη ήταν. Τρίτη. Αλλά ανέβηκε. Αλλά τι να το κάνω. Εκείνη τώρα δεν ήταν ανεβασμένη. Είδατε, ανέβηκαν. Έγκλημα προετοιμασίας. Φτάνουμε στο ξενοδοχείο 2.30 το βράδυ. 2.30 το βράδυ φτάσαμε. Την άλλη μέρα η ομάδα ξυπνάει και τρώει μακαρόνια. Παίζουμε 2 η ώρα τοπική. Και εγώ έχω την εντύπωση με στη βλακεία μου, γιατί έχω πάντα το πάνω προετοιμασία, δεν το μελετάω και μπορεί πάμε να κοπεσκυλιάσουμε. Ωραία, μ' αρέσει η διαδικασία. Δεν έχω και κανένα άγχος. Είναι πρώτο παιχνίδι που έχει αγοράκι. Μόλις έχει φύγει ο γούμος και ανέβασε αγοράκι. Διαρκείας 7, 20.000, 21.000. Και δεν έχουμε καταλάβει οι δημοσιογράφοι ότι πάμε να παίξουμε σε ένα κήπεδο με 15.000 τα κρέμματα σαν τσαμπιά. Εγώ νόμιζα ότι πάμε σε ένα χωράφια να παίξουμε, ρε, που παίζουμε συνήθως. Αυτή κάνα πρόβα τζενεράλε. Ωραία. Και εμείς είμαστε με Λάμπρο Βαγγελή, με τέτοιες προσωπικότητες. Άλαν, έναν Βραζιλιάνο που είχε φέρει. Ναι. Που έκοψε ποδόσφαιρο στο Καπάντα. Εντάξει, το φιλικό με την Μπίλεφελντ 2 μέρες μετά. Και μπαίνω μέσα στο γήπεδο και δεν το πιστεύω. Σαν τσαμπιά να κρέμονται, κανονικά. Και έχουν έναν, οι δύο πρώτες ασίστ, Γιώργο, είναι από πλάγιο. Θυμάσαι έναν σκόρερ. Τι να θυμάμαι. 7 γκολ, ένα δεν θυμάσαι. Ούτε μισό. Το σβήσα. Και θυμάμαι ο αρχηγός τότε Παντελής Κωνσταντίνης έρχεται και μας λέει. Εγώ θυμάμαι που έβριζε στον αέρα. Φερνάντες. Τι έχει κάνει. Ναι, καλά έκανε. Άλαν. Μελίσσης. Όχι, τις Μπράους Μάικα. Αραμπατζής. Γκονζάλες. Ωρε φίλε. Χαραλάμπους. Ορφανός. Μουμίν. Μουμίν. Γεωργιάδες Χριστοδουλόπουλος Βρίζας. Στο δεύτερο αγωνίστηκαν επίσης οι. Κυριακίδης. Σνάουτσερ Βαγγελής. Ο Κυριακίδης ποιος ο γνωστός. Ο Κυριακίδης ο γνωστός. Του Παντολικού. Κυριακίδης του Παντοφύλακας. Ναι, ναι. Παντολικού. Ναι. Δελύμπασης, Μπαλάφας, ο Μπάφη. Λοιπόν, Μαλεζάς Ηλιάδης, ο Μπαϊάνο ρε φίλε. Μπαϊάνο. Oh. Που τον πήραμε για εξτρέμ ναι. Και ξαφνικά τον είδαμε με την κοχάφ. Αθανασιάδης, Κωνσταντινίδης. Σβούρας. Α, λόγι εγώ. Σβούρας. Κωνσταντινίδης, μάλιστα. Πολύ παλιό. Είναι το 2007. Φέιζιχ, Βελάγγε, Χώρα, Τσεκφούν, Σκούντελα, Μπάνεπερ. 11 χρόνια πριν, φίλε. Και το 6 έχουμε πάει προετοιμασία χωρίς διοίκηση ο ΠΑΟΚ και για να έχει παρέα ο Ντουμητρέσκου μας φώναξε να κάτσουμε μπροστά μαζί του. Την άκουσα την ιστορία προχθές με τις αεροσυνόδες. Άστο, φίλε. Όλα τα τηλέφωνα ήρθαν. Μία-μία του δίνα χαρτάκι τα τηλέφωνα. Την άκουσα με τον Βασιλιά. Μία-μία. Ντούμι μετράει, ρε. Ντούμι μετράει. Έδινε, όπα. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα. Πάμε στο τελευταίο. Να είμαστε πάλι. Ήρθε η ώρα να αρέσουμε τα παιχνίδια των ομάδων της πόλης που προγωνίζεται Super League. Που έχουμε τη γνώση και εγώ και ο Νίκος ο Παπαδόπουλος που είμαστε εδώ. Θα σου πω τι κάθε αύριο. Πώς θα παίξετε? Λοιπόν, ναι, ίδια με το Λεβαδιακό. Δεν θα αλλάξει κάτι.
αν και ο Ερέρα έχει αυτό το κακό για εμάς, καλό για αυτόν, να μην δείχνει στις προπονήσεις τίποτα. Αλλά δεν τον μάθετε σε κάποια φάση, είναι θέμα χρόνου. Δεν θα αλλάξει κάτι. Δηλαδή, Κουέσα στο τέρμα, Τζανακάκης. Είναι παραμονές αγώνα, δεν δουλεύει στη μένα. Ούτε εκεί. Δεν γίνεται σε στιμένα να μην φαίνεται πως θα παίξει, αφού δουλεύει στη μένα. Τίποτα. Εμείς το Λουτσέσκο έτσι καταλαβαίνουμε πως θα παίξει. Δεν το κάνει. Εδώ είναι τέτοιο ρε. Οι άνθρωποι της ομάδας λένε ότι θα πάμε λέει, μια μέρα στο γήπεδο και δεν ξέρουμε τι θα κάνει. Άλλο αυτό είναι ένα κομμάτι. Το άλλο είναι ότι δεν γίνεται να μην δουλεύει στη μένα. Εκτό αν έχει άλλες προτεραιότητες και τα στιγμένα θα δουλεύει σε κάποια φάση. Τότε αλλάζει. Που έστασε ο τέρμα. Τζανακάκης Μενέντε τη άκρα τη άμυνα. Βέλε δεν λυζήσει. Μαύρε δεν είναι ακόμα έτοιμο. Είναι πιθανό να είναι στην Τούμπα. Μπάσα Ματίγια στα χαφ. Ο Γκάμα με τον Γκαρσία και τον Ντιγκινί, τριάδα πίσω από τον Γιούνες. Θα βάλει τον Ντιγκινί στα δεξιά. Αυτό δεν το ξέρω. Για μένα δεν πρέπει να το κάνει. Για μένα πρέπει να πάει πάλι τον Γκάμα στα δεξιά. Κοίτα, και οι δύο είναι κινητικοί, αλλά ο Ντιγκινί έχει πιο πολύ στο ένσυκτο του τον γκολ. Βγαίνει δηλαδή περισσότερο στις φάσεις. Αυτό. Και ο άλλος είναι πιο ποιοτικός με λίγους χώρους. Εντάξει. Έχει μια βάση αυτό που λες. Τέλος πάντων, ο προπονητής μπορεί να βλέπει άλλα πράγματα. Βλέπει αυτό που βλέπουμε εμείς. Ο Πετράκης, μια απουσία έχει αυτή του Κάστρο. Καλή απουσία. Ναι. Όπου τον είχα δει λίγο στο φιλικό εκείνο που είχαμε δώσει το Καφτατζόγλιο. Και μάλλον θα βάλει το Σιόντι εκεί πέρα. Το άλλο σενάριο που υπάρχει είναι να πάει ο Λίλα μπροστά και να βάλει το Σκόνδρα μαζί με τον Τζιμόπουλο και τον Μιχαήλ πίσω τριάδα. Ναι, εντάξει, που έχει παίξει και πολλά παιχνίδια από πέρσι. Ναι. Και ο Λίλα είναι η φυσική του θέση. Πιο πιθανό το σενάριο αυτό. Ναι. Μιστακίδης παίζει μπροστά. Ναι. Fullback Μπουκουβάλα Τσικάρσκι. Ο Νικολιάς και ο Βιδάλ θα είναι και αυτοί στο κέντρο. Και ο Μιστακίδης με τον Μαύρο μπροστά. Πώς το λένε. Ναι, έναν πέσει που πέσει. Αυτός που ήταν στο Κισαμικό, αυτός θα παίξει στο Κισαμικό. Αυτό μου το είχαν πει μια φορά να τον παρακολουθήσω. Είναι καλή περίπτωση. Τον πήρε στα Γιάννενα, Είναι καλή περίπτωση αυτό. Είχα δει και βάλει ένα γκολ στον Πασεραϊκό, ρε φίλε, είχε περάσει καμιά δύο ball boy, τέσσερις αντιπάλους. Ναι. Είναι καλή περίπτωση. Έχει στοιχεία. Ο Κλάους δεν είναι έτοιμος. Πάγκο. Λογικά. Είχε παίξει αλλαγή στη Ριζούπολη. Λογικά θα έρθει τον πάγκο για αυτού. Ναι. Εντάξει, έχει ένα ψωμάκι λίγο εδώ να παίξει ο Κλάους. Έχει ένα ψωμάκι. Έκανε και δηλώσεις, αλλά τη πήγε πολύ ήπια, πολύ χαλάρα. Δεν ανοίχτηκε. Ναι, ναι, ναι. Έχει μάθει. Δεν ανοίχτηκε. Καλή ομάδα ο Άρης, είναι σε καλή κατάσταση κτλ. Εντάξει, κοίτα, εκείνο το παιχνίδι με την ένταση που είχε, υπόθηκαν πολλά. Εγώ πολλές φορές δικαιολογώ τους παίκτες, την δική μας, την αντίπαλη, την οτιδήποτε, δεν δίνω μεγάλη βάση. Όταν η σφιγμή, το ξέρεις και εσύ καλύτερα, όταν η σφιγμή είναι τόσο ανεβασμένη. Καλύτερα να μην μιλάς. Ναι. Εντάξει. Ήταν παιχνίδι πολύ μυστήριο. Εντάξει, είχε πέσει και πολύ κλωτσιά και πολύ ένταση. Πήγε και το τέτοιο. Ο Τζαβέρας που δεν έχει σχέση με τον ΠΑΟΚ ήταν, ναι, είπε τα ίδια. Άρα προκαλούσε. Είχαμε λίγο τα βαντούρια. Το ψιλοθυμάμαι το παιχνίδι δηλαδή. Υπόθηκαν πολλά. Αλλά τον Τζαβέρα το θυμάμαι στην ίδια τύπου που είχε μείνει. Εντάξει, φίλε. Έτσι είναι αυτά. Δεν πειράζει. Καμιά φορά αυτά δίνουν και χρώμα. Ωραία είναι, να μ' αρέσουν. Να υπάρχει και λίγο, μην είναι όλα μια ευθεία γραμμή. Εντάξει. Λίγο τζελτζελέ. Τζελτζελέ θα γίνει. Ναι, ναι, ναι. Δεν μπορώ τώρα. Τα ίδια και πολιτισμός και respect και στα διάλογα. Δεν ποδόσφαιρα. Καλά, όλα μέσα λογικά πλαίσια στα αύριο όμως. Για να μην ξεφεύγουμε τώρα. Όχι, όχι, όχι. Εντάξει, σου λέω τώρα. Ναι. Καμιά φορά είναι καλό να λες αυτό που σκέφτεσαι. Όχι πάντα. Όχι αυτό που σκέφτομαι εγώ που είναι συνήθως. Δεν είναι καλό αυτό. Δεν προκαλεί ποτέ αυτό που σκέφτεσαι. Εντάξει. Όταν αφορά άλλου. Ναι. Όχι, εντάξει. Τέλος πάντων, η ουσία είναι μία, ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχεις το 3 στα 3 και είναι από αυτά τα παιχνίδια που δοκιμάζεσαι ακόμα. Και ξέρεις, στα project, τα ποδοσφαιρικά, το σημαντικότερο κομμάτι είναι να πιστέψει ο αθλητής στο πλάνο του. Στο πλάνο του προπονητή εννοώ. Ναι. Όταν πιστέψει ο αθλητής στο πλάνο του προπονητή, τεράστιο παράδειγμα η χθεσινή Τσέλσι. Οι παίκτες που έχει ο Σάρι είναι οι ίδιοι που είχε ο Κόντε. Μοναδική εξαίρεση είναι ο Ζωζίνιο. Αλλά. Ωραία, αλλά την ανέβασε 20 μέτρα στο γήπεδο, δεν περιμένει ποτέ αντίπαλο, η πίεσή της είναι στα 2 τρίτα του αντιπάλου, έχει απελευθερώσει τους ποιοτικούς, θα δεις δηλαδή Αζάρ, Βίλιαν, Πέδρο, αυτοί γυρνάνε όλη την ώρα, δεν τους έχει ξεκαλούπει. Ναι. Εντάξει. Για να προσαρμοστεί άμυνα πάνω τους. Ναι. Έχουν κάποιες κινήσεις αυτοματοποιημένες, ναι, φίλε, αλλά τους δίνει το ελεύθερο να κινούνται σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά, ναι, τους. Δεν υπάρχει ο εξτρέμ που είναι κολλημένο στη γραμμή, αυτός πέθανε. Όταν βλέπεις παίχτη κολλημένο στη γραμμή, είναι σε μια άλλη εποχή. Η δουλειά του εξτρέμ πλέον είναι να κινείται στο μισοδιάστημα, ωραία, να μπερδεύει τους αντιπάλους και την ισορροπία και να δίνει βέβαια τον διάδρομο στα back, τα οποία είναι όλα full back πλέον. Δηλαδή το back, το δεν ανεβαίνω, πέθανε.
Όμως. Να ζήσουμε να το θυμόμαστε. Εντάξει. Ναι. Εκεί λοιπόν ξαφνικά ο Αζάρ που ήταν φάντασμα πέρσι, φέτος είναι άλλος ποδοσφαιριστής. Άλλος. Ωραία. Ο Γουίλιαμ που έρχεται από τον πάγκο συνήθως δεν μουρμουρίζει. Ο Πέδρο είναι διαστημικός. Μιλάμε από εκεί που έλεγες εντάξει και σιγά τη μεταγραφή ξαφνικά βλέπεις ένα παίκτη top. Αλλάζει και τον Καντέ, του δίνει πιο ελεύθερο χώρο μπροστά για να πιέσει, που είναι το βασικό του χαρακτηριστικό. Κερδίζει την μπάλα, ρε φίλε, και παντού είναι ο Καντέ. Λες, άντε, να φύγει από πάνω μου. Δεν μπορείς να οργανώσεις όταν είσαι αντίπαλος της Τσέλσι και κατώτερο επίπεδο όπως ήμασταν εμείς χθες. Δεν προλαβαίνεις να οργανώσεις καμία επίθεση. Πέτυχα δύο παιδιά του ΠΑΟΚ τώρα στο καφέ το μεσημέρι που περπατούσα και μου λέει, εντάξει, δεν το έχουμε ξαναζήσει αυτό το πράγμα. Ήταν κάτι ακραίο. Εδώ λοιπόν η διαφορά της περσινής χρονιάς στην Τσέλσι με τη φετινή είναι η πίστη στο πλάνο. Το οποίο φαίνεται όμως και αποτελέσματα. Μέχρι στιγμής. Ναι, δηλαδή έχουν μόνο νίκες. Άρα λοιπόν και στη δική σας την περίπτωση, αν και κερδίσεις και στα Γιάννενα, είναι ένα σημαντικό μπόνους για το πώς βλέπουν οι ίδιοι παίκτες τον προπονητή. Και αυτό που κάνει. Είναι σημαντικό. Τώρα από εκεί και πέρα, εντάξει. Για μένα ο Άρης θα αρχίσει να βγάζει στο γήπεδο σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό αυτό που θέλει από τον Οκτώβριο και μετά. Γιατί μια πολύ νέα ομάδα είναι ένα πολύ δύσκολο και απαιτητικό. Έχει όμως την ορμή. Έχει την ορμή. Και το καλό είναι ότι πήρε κυρίως παίχτες που ξέρουν και έχουν ψηθεί ποδοσφαιρικά σε αυτό το πλάνο. Οι Ισπανοί δηλαδή κτλ. Τώρα, εντάξει. Αλλά μετά τον Οκτώβριο θέλει υπομονή αυτό το οποίο πάει να κάνει. Και δεν μπορεί να, από τώρα να σταθεροποιηθεί αυτή η ομάδα. Δηλαδή. Θα έχει και σκαμπανεβάσματα, θα έχει και κακές μέρες όπως έχει με το Λεβαδιακό, θα τα έχει και αυτά. Εντάξει. Εννοείται αυτό. Στο ποδόσφαιρο όλοι έχουν κακές στιγμές, πόσο μάλλον όταν δεν έχει βρεθεί ρυθμός ακόμη. Και πάμε στα δικά μας. Πάμε τώρα στα δικά μας τα παιδιά. Που δεν ξέρει κανείς μας πώς θα παίξει. Υποθέτουμε από το rotation του Λουτσέσκου ότι. Ο πρι. Αυτό είναι ερωτηματικό. Γιατί η φίλη μορφή του αγώνα δεν είναι για πρι. Και θα σου εξηγήσω τι εννοώ. Ναι. Πρώτα απ' όλα θα πάμε από πίσω. Επιστρέφει ο Μάτος που ήταν τιμωρημένος και δεν έπαιξε την Πέμπτη. Πασχαλάκης κάτω από τα δοκάρια. Η υπόθεση του πάει για Τρίτη. Πιθανότατα να παίξει με τον Άρη αν τιμωρηθεί. Μετά ποιο, ο Ρέι είναι. Ο Ρέι είναι, εντάξει. Ναι. Ούτω ή άλλω, εγώ πιστεύω στο κύπελο τον Ρέι θα βάζει. Ναι, γενικά. Άσε που έχουμε πάρει και δύο κύπελα και περισσότερο σε αυτές τις περιπτώσεις το κύπελο το χρησιμοποιήσει για ένα ορθολογικό rotation. Και ειδικά σε φάση των ομίλων τώρα. Ναι. Ειδικά τώρα δεν το συζητάμε. Αλλά γενικά νομίζω ότι ο Ρέι αξίζει μετά το κακό του ξεκίνημα πέρσι. Έχει δουλέψει πλέον, έχει κλιματιστεί, έχει κάνει. Πρέπει σιγά σιγά να πάρει και ένα ρόλο, έστω δεύτερο, αλλά να παίζει το παιδί. Ωραία, Μάτος θα παίξει σίγουρα, Βαρέλα θα παίξει σίγουρα, δεν βγαίνει ποτέ Βαρέλα. Δεν με ενδιαφέρει το rotation στην περίπτωση του Βαρέλα, πρέπει να παίζει ο Βαρέλα. Ο Κρέσπο ξεκουράστηκε, δεν έπαιξε, θα μπει δίπλα του. Και λογικά ο Βιερίνια που δεν είναι σε καλή κατάσταση, αλλά είναι ο Βιερίνια. Είναι σε κακή κατάσταση για την ακρίβεια. Δεν έχει επανέλθει ακόμα το τραυματισμό. Δεν έχει επανέλθει, δεν έχει καθόλου ρυθμό. Δεν έχει καθόλου ρυθμό και δεν έχει καθόλου μυαλό. Βγάζει έναν εκνευρισμό και είναι λογικό, δεν του κάθεται το παιχνίδι, εντάξει. Όταν είσαι πολύ σημαντικό για την ομάδα και δεν σου κάθεται, ο εκνευρισμό σου είναι επί δύο. Επί δύο. Και είναι λογικό. Ο Κάνιας θα μπει πιστεύω δίπλα στο Μαουρίτσιο που ξεκουράστηκε ο Κάνιας. Και από εκεί και πέρα βλέπω δεξιά μάλλον το Λιμνιό, αριστερά μάλλον τον Μπίσεσβαλ και στον άξονα, ναι, και στον άξονα μάλλον τον Μπέλκα. Και στην κορυφή παίζει θέση μεταξύ του κινητικού Καρέλη ανάμεσα στα βαριά κορμιά της ΑΕΚ. Δηλαδή η ΑΕΚ παίζει τώρα ή με Τσόσιτς Οικονόμου ή με Τσόσιτς Λαμπρόπουλο ή με Οικονόμου Λαμπρόπουλο ή και με τους τρεις. Μιλάμε τώρα φίλε, εντάξει, μια μέτρια ταχύτητα που το κορμί τους βέβαια βοηθάει να αντιμετωπίσουν τον Μπρίγιοβιτς. Ναι. Ωραία, αλλά δεν τους βοηθάει να αντιμετωπίσουν τον Καρέλη. Και ο Καρέλης τι καλό έχει σε σχέση με τον Μπρίγιοβιτς. Δεν ξέρεις ποτέ που είναι. Μία εδώ, μία εκεί, μία παραπέρα, δεν έχει πολύ κίνηση. Ναι. Εδώ λοιπόν εγώ έχω το ερωτηματικό. Επειδή ξεκούρασε τον Καρέλη, τον πήρε καλά αποστολή, ενώ ήταν βασικός με τον Όφη, αν θα ξεκινήσει τον Καρέλη ή τον Μπρίγιοβιτς. Και στα δύο, εγώ θετικός είμαι. Εγώ έτσι όπως τα ακούω, έτσι όπως τα λες, νομίζω ότι καλύτερα ξεκινήσει τον Καρέλη και μετά να δει πώς θα το πάει το παιχνίδι και αναλόγως να βάλει τον Μπρίγιοβιτς. Ναι, απλά ο Μπρίγιοβιτς ξέρει για την ψυχολογία ότι εγώ είμαι ο σφίχτης. Ναι. Έχω 30 γκολ πέρσι. Ναι. Έχω ήδη 7-8 φέτος. Και δεν έχει και άδικο. Αυτά είναι τα νούμερα. Τα νούμερα είναι αμήλικτα. Και είναι μια ιδιαίτερη προσέγγιση που πρέπει να έχει ο προπονητής στην περίπτωσή του. Εσύ ποιον θα έβαζες? Εγώ δύσκολα να έπαιζα οτιδήποτε άλλο πλην Πέλκα Καρέλη μπροστά. Ναι. Και γιατί θέλω ταχύτητα. Μ' αρέσει ταχύτητα. Θες κινητικότητα, θες ταχύτητα. Ναι, γιατί έχω ποιότητα ρε φίλε και στις πλευρές. Ναι.
Ωραία. Έχω ποιότητα και στον άξονα σχετική. Θες να τους ανακατέψεις πίσω. Θέλω να τους κάνω κάτω. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ρε φίλε, γιατί αριστερά είναι ο Χουλτ. Ποιο Χουλτ. Τώρα, γιατί δεν στρίβουνε πολύ απλά στα αύριο, μου πες τον. Όχι, ο Χουλτ στρίβει, ρε φίλε, αυτός, ναι, αλλά είναι ο Χουλτ. Ναι. Ωραία. Οι άλλοι είναι σχετικά αργοί. Εντάξει. Και αριστερά και δεξιά τώρα είναι ο Μπακάκης, ο οποίος δεν είναι κάποιο φόβητο δημιουργικό. Δηλαδή, μπορώ να τον πετάξω τον πίσεις βαρά από εκεί και να τον κρατήσει και τον βιδώσει, να μην κουνηθεί, να μην έχει ποτέ υπεραριθμία από μια πλευρά η ΑΕΚ. Τέλος πάντων, είναι ένα παιχνίδι υψηλής έντασης. Η ΑΕΚ είναι πολύ καλή στο να χαλάει το παιχνίδι. Όταν δεν την βολεύει, είναι πολύ καλή όταν είναι καλός ο αντίπαλος. Ο Άγιας πρώτον χάρη στο πρώτο ημίχρονο δεν κάνει τίποτα. Η ΑΕΚ βρήκε τρόπο να του χαλάσει το παιχνίδι. Ναι. Μετά βέβαια ήταν τόση μεγάλη διαφορά στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ομάδων που βρέθηκε ένα γρήγορο γκολ και μετά η ΑΕΚ εκτέθηκε. Γιατί όταν, άλλο είναι όταν περιμένεις και όταν πρέπει να δημιουργήσεις. Αν η ΑΕΚ λοιπόν φάει κανένα παστέλι στο 20 λεπτό, ναι, έλα να σε δω εγώ πώς θα δημιουργήσεις. Με ξένο διαιτητή που σημαίνει ξένος διαιτητής, τι σημαίνει, ποια είναι η διαφορά. Ότι δεν έχει τον ταλκά του δεύτερες σκέψεις και τρίτες. Όχι το κασκόλ θα με πνίξει ο άλλος, ναι, όχι το ένα, όχι το άλλο. Ωραία. Και το βασικότερο, δεν δίνει την κάθε επαφή σφύριγμα. Άρα θα αφήσει την ΑΕΚ. Ναι, δηλαδή βλέπω, ρε φίλε, βλέπω το Τρίπολη ΑΕΚ και ο Μπακασέτας έχει πέσει 6 φορές. Και 5 είναι φάουλ. Και τις 6 έχει πάρει φάουλ, ενώ δεν είναι κανένα. Ναι. Αυτά τα φάουλ επαφής, τα πέναλτι επαφής, για μένα παραδείγματος χάρη για αυτό που σου έδωσε με τον Λεβαδιακό, δεν είναι πέναλτι, ρε φίλε. Είναι... Ελάχιστα, δεν είναι, ρε. Για μένα δεν είναι. Δεν θα το δει εγώ. Ούτε το Πρίγιοβιτς είναι. Παρότι απλώνει χέρι ο Βλάκας, ο Βλάκας, συγγνώμη κιόλας, ο τερματοφύλακας του Αστέρα. Απλώνει, το κάνει έτσι, βρίσκει την επαφή. Αλλά μόνο και μόνο που ξεκινάει από πριν δεν πρέπει να το δώσει. Ναι. Ωραία, για μένα δεν υπάρχουν αυτά τα πέναλτι. Αλλά στην Ελλάδα δίνονται όλα. Κακώς. Γιατί ρε φίλε λέγεται η εσχάτη των ποινών. Κατάλαβε αυτό να σου πω. Ο ορισμός η εσχάτη των ποινών θέλουν να δικαιολογείται με κάτι έσχατο, ρε φίλε. Δεν μπορεί ένα απλό φάουλ εκτός περιοχής να είναι το ίδιο με ένα απλό φάουλ εντός περιοχής. Είναι λάθος. Τέλος πάντων. Επιστρέψουμε στο μάτς με την ΑΕΚ. Ναι. Της δίνεις γήπεδο για να προστατεύσεις να δημιουργήσεις. Δεν μπορώ να δώσω γήπεδο. Δεν το έχω αυτό το παιχνίδι. Δεν το έχεις αυτό το παιχνίδι. Δεν το έχω. Θα παίξω το παιχνίδι μου και αυτή θα προσπαθήσει, ναι, με μεγάλες μπαλιές να με βρει μπόσικο. Αυτό θα είναι το παιχνίδι της. Δηλαδή σημοδεύοντας το Λιβάγια, ωραία, που θα παίξει με πλάτη, να εκμεταλλευτεί την κίνηση στο μεσοδιάστημα του Κλουναρίδη που έχει πάει πολύ καλά φέτος. Η ΑΕΚ τι κάνει τώρα. Προσαρμόζονται, ναι, όλοι στο Λιβάγια πάνω. Ναι. Αυτό κάνει φέτος ο Ζουνίδης. Και ελευθερώνονται με έξυπνες κινήσεις ο Κλωραρίδης, σου έρχεται από την πίσω ζώνη και στην κάνει. Ναι. Ο ΠΑΟΚ έχει παρατηρηθεί πρόβλημα κυρίως στα παιχνίδια με την Μπενφίκα. Είχε σοβαρό πρόβλημα στην κάλυψη του παίκτη που έβγαινε από την πίσω ζώνη. Ναι. Και με τη Σπαρτάκ φάγαμε 2 γκολ έτσι. Και με την Μπενφίκα φάγαμε γκολ έτσι. Και πολλές φάσεις. Εκεί λοιπόν ο Κάνιας και ο Μαουρίτσιο θα πρέπει να είναι πιο συγκεντρωμένοι. Ωραία, και να μην δίνουν τον χώρο εκεί για να χτυπήσει αυτός που βγαίνει σαν κρυφός, τέλος πάντων, από την πίσω ζώνη. Θέλει προσοχή. Δεν πρέπει ο ΠΑΟΚ να αφήσει πολλές μπάλες να κατέβουν μακρινές. Θα πρέπει να ξέρει το παιχνίδι της ΑΕΚ. Είναι αυτό. Και τέλος το παραμυθάκι. Εκεί αν ο ΠΑΟΚ κλείσει αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού της ΑΕΚ, πάρει την μπάλα στα πόδια του, εκεί πολύ δύσκολο να μην βρει μία, δύο, τρεις φάσεις που θα κάνει κάποιο γκολ και θα πάρει το παιχνίδι. Αλλά δεν είναι απλό. Δεν είναι απλό, είναι σύνθετο. Πρέπει να δουλέψουν όλα καλά. Είναι παιχνίδι με ένταση. Τα παιχνίδια με ένταση καμιά φορά σου στερούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Και όπως και να το κάνουμε, είναι παιχνίδι 6 βαθμών και μεγάλης ψυχολογίας. Αυτό είναι το story, παιδιά. Εμείς εδώ κάπου ήρθε και ο Τρέγιας από ό,τι είδα. Θα έρθει και το team του. Ωραία. Ναι. Έτσι. Ήρθε η ώρα να πάρουμε το δρόμο μας, να πάμε να ξεκουραστούμε λίγο. Η έκτακτη κουμπή. Η έκτακτη κουμπή. Ωραία. Αυτά. Αυτά. Γεια σας.